καλώς ήρθατε για το τσακάλο καταπληκτικό φωτσουγόρχο Βιβίνο Καπρισούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες καμπτού. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τύπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία νταμπλούχα ζουμουσάδα. Δεν χορταίνω. Ξέρετε. Μα ξέρετε, πώς υπάρχει το ανθρακούχο, υπάρχει και το νταμπλούχο. Έτσι πάει. Το πρωινό μας είναι νταμπλούχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι νταμπλούχο. Η διάθεσή μας είναι νταμπλούχα. Τι γάμο θα κάνεις, νταμπλούχο. Ρε που λένε θα κάνει ανοιχτό. Βεβαίως, για να μην πούμε ανθρακούχο σωροτύπου, ταιριάζει κιόλας για να το χωνέψουν. Κάποιοι δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Παιδιά, παιδάκια χάρτηρα, τι θέλετε να ξαναπαίξουμε, θέλετε. Δηλαδή, μια, τι θέλετε. Θέλετε να κάνουμε σε αεροπέδιο, πάμε στο Νεπάλ, στο Κατμαντού. Στα Μπόρα Μπόρα. Θέλετε να έρθουμε στα, εκεί που χτίζετε το γήπεδό. Πού θέλετε, πείτε μας, να ξανάρθουμε. Πείτε μας. Υπάρχουν και αεκτσίδες που ντρέπονται γι' αυτό. Να ξέρετε. Μου στέλνουν που και που κάνα μήνυμα στο inbox. Που ντρέπονται. Όπως ο οδηγός από το φορτηγό της αιμοδοσίας. Μου λέει εγώ δεν είμαι, εγώ δεν είμαι αυτή η άκλη. Ντροπή. Αλλά θα μου πεις, πού χάσαν άλλοι την τσίπα για να τη βρουν αυτοί. Άτσιποι. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε, η διάθεση, το κέφι, η τρέλα, ο ενθουσιασμός. Εξακολουθούμε να κοιτιόμαστε μεταξύ μας έξω και να λέμε μία εβδομάδα μόλις μετά αυτό το οποίο θα λέμε, πιστεύω, και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά, ρε παιδιά? Να την εξιστορούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Κοιτιόμαστε λοιπόν και μεταξύ μας ρωτάμε αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά? Το ζήσαμε με κάθε μας αίσθηση, με όλη μας τη δύναμη, με όλο μας το είναι, εξωτερικό και εσωτερικό, με κάθε εκμάδα. Χαμός γίνεται με τον μπαμπά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χθες άκουσα το γνήσιο, το πρωτότυπο. Ο τύπος που μιλάει στην αρχή, αυτός με το μαθήμα έχει τη φάμα. Πραγματικά είναι σαν αυτόν που... Έχει πάει στον οδοντογιατρό. Ο οδοντογιατρός του λέει, φίλε, θα κάνουμε λίγο την ένεση για να κάνουμε την απονεύρωση. Του κάνει την ένεση και κάτι τυχαίνει στο γιατρό και φεύγει ο γιατρός. Γιατρέ, εμποδίζει το αυτοκίνητό σας, δεν μπορεί να περάσει ένα στενοφόρο. Φεύγει ο γιατρός, εξαφανίζεται. Αυτό που έχει βαρύνει το... που νομίζω ότι το σαγόνι σου είναι 750 κιλά. Και πας και κοιτιέσαι και στον καθρέφτη σαν αλαμπίπι που νομίζω ότι είναι παραμορφωμένο εξωτερικά. Βέβαια, το παλικαράκι έχει 20 εκατομμύρια views. Οπότε γελάει αυτός μαζί μας. Αντί να γελάμε εμείς με αυτόν. Διότι όλο το σκηνικό είναι... Εντάξει. Αλλά λέω όμως αυτό και λες αυτό έχει 20 εκατομμύρια views. Κόλλημα, βεβαίως. Τελειώνουν όλα εκεί, ό,τι και να πούμε εμείς. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτός έχει κάνει δύο Ελλάδες χτυπήματα. Δύο φορές την Ελλάδα σε πληθυσμό. Έχει κάνει χτυπήματα. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω το παλικαράκι που κάθισε και ασχολήθηκε για να κάνει τη δική μας βερσιόν. Την ταμπλούχο με τον μπαμπά, είναι εμπνευσμένος, χαλάει ο κόσμος από χθες. Δεν ξέρω αν θα βγει να πει, εγώ είμαι. Και πιθανόν να βγουν και κάποιοι να πούνε ότι εγώ ήμουν ενώ δεν είναι, γιατί τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Θυμάμαι παράδειγμα στο περίφημο
ηχητικό με τον Άγιο Βασίλη. Έτσι, που κάθε τρεις λίγο, εγώ το έχω κάνει. Μου λέγαν διάφοροι. Εγώ, κάποιοι νόμιζαν ότι το είχα κάνει εγώ στο ραδιόφωνο και είπα: παιδιά, δεν το κάναμε εμείς αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό μας. Χαλάει λοιπόν ο κόσμος. Θα τα συζητήσουμε. Χθες φωτογραφήθηκαν με τα κουστούμάκια όλοι, μοντέλα, ωραίοι, όπως ράψαμε κουστούμια για όλες τις ομάδες τις υπόλοιπες, μεταφορικά, φορέσαμε τις κουστούμάρες και είμαστε ωραίοι. Πληροφορία δική μου είναι ότι χθες η οικογένεια Βαρέλα γιόρτασε σε παιδότοπο φίλου, στον παιδότοπο, να μην πω τώρα γιατί δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχει και το απόρριτο. Χτύπησε ένα τηλεφωνάκι και μου λέει ο Θοδωρής: είναι όλοι εδώ τώρα. Είναι όλοι εδώ. Γιορτάζει γενέθλια ο γιος του Βαρέλα. Και τους έχω όλους εδώ. Όσοι δεν έχουν φύγει, γιατί κάποιοι πρόλαβαν και έφυγαν εξωτερικό. Π.χ. ο Ζαμπά που παρουσιάστηκε από το ESPN, Παγκόσμιας Εμβέλειας Αθλητικό Κανάλι. Το ESPN του Σάο Πάολο, όπου έγινε αφιέρωμα στον ΠΑΟΚ τον αίτητο πρωταθλητή νταμπλούχο μετά από χρόνια με κόντρα σε όλους και τα λοιπά, και ήταν ο Ζαμπά εκεί στο στούντιο, παρουσιάστηκε και μίλησε. Στον ίδιο παιδότοπο πριν 2 χρόνια οι ίδιοι σχεδόν παίκτες είχαν κάνει τα γενέθλια, αν θυμάμαι καλά, νομίζω του Μάτος ή του Μπίσεσβαρ το γιο. Πάλι χτύπησε το τηλεφωνάκι και ο ίδιος άνθρωπος που ζει και αναπνέει για τον ΠΑΟΚ μου είπε: φίλε, αν τους δεις, είναι σαν να είναι όλοι από το ίδιο σόι. Παίζουν ο ένας με τον άλλον, οι μεγάλοι, οι μικροί. Καταρχήν λέει τα παιδάκια είναι σαν να είναι πρώτα ξαδέρφια. Οι γονείς, τα παιδιά έχουν εξοικείωση με τον συμπαίκτη του μπαμπά. Οι συμπαίκτες, τα παιδάκια τα νιώθουν σαν να είναι ψάκια τους, σαν να είναι βαφτιστήρια τους, σαν να είναι δικά τους παιδιά. Μου περιγράφει την εικόνα για αρκετή ώρα λοιπόν ο Θοδωρής. Θυμάστε, ήρθα το επόμενο πρωί και είπα ότι δεν μπορεί αυτή η παρέα, δεν μπορεί αυτή η οικογένεια να μην τα πάρει όλα. Δεν μπορεί αυτό το δέσιμο που υπάρχει, που είναι το πρώτο και σημαντικότερο μυστικό. Αν πρέπει να τα ιεραρχήσουμε και να τα βάλουμε σε μία σειρά τα διάφορα συστατικά πάνω στα οποία βασίστηκε ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών για να διαπρέψει, για να μεγαλουργήσει φέτος, για να γράψει εσαΐ παντοτινή ανεξίτηλη ιστορία, τότε εγώ τουλάχιστον, ναι, βεβαίως η οικονομική ευμάρεια, ναι, το ρόστερ, ναι ο Ρασβάν, ναι ο Λουτσέσκου, ναι ο Βιερίνια, ναι ο κόσμος, ναι όλα, ναι. Αλλά αν μου πεις ιεράρχησέ τα ρε παιδί μου και βάλε πάνω από ένα πρώτο, ποιο θα βάλεις πρώτο? Πρώτο είναι αυτό. Οικογένεια, δέσιμο, σε ένα μικρό πάρτι φαίνεται. Σας είπα και χθες, προχθές το βράδυ 9:05 δωδεκανήσου με τσιμισκή, σαν 2 φιλαράκια κολλητά, ο Μαουρίσιο με τον Βαρέλα στο φανάρι. Και λες τώρα, ο ένας ήρθε από τη Βραζιλία, ο άλλος από το Κάπο Βέρδε, δεν γνωριζόντουσαν πριν. Έτσι, από ό,τι ξέρω, δεν υπήρξαν και συμπαίκτες. Ο ένας στη Ρουμανία έπαιζε, ο άλλος στην Ρωσία έπαιζε. Και τους έβλεπες και ήταν σαν 2 κολλητάρια, ρε παιδί μου. Άφησαν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και βγήκαν τη βόλτα τους. Μικρά, μεν, αλλά τόσο ουσιώδη συστατικά. Αυτό είναι το μυστικό, παιδιά. Γι' αυτό ο Ρασβάν λέει, ναι, προσθήκες, αλλά δεν θα ξεκαυκαλώσουμε τον κορμό. Δεν θα διαλύσουμε αυτό που με πολύ κόπο, αίμα, υδρότα, θυσία οικονομική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική, αυτό το οποίο το κρατήσαμε με νύχια και με δόντια αυτό το διάστημα. Δείτε λίγο με πόσο πείσμα θέλησε να κρατήσει τον Καντουρί, που εδώ που τα λέμε, ο Καντουρί δεν πρόσφερε δά και τα πολλά πράγματα σε αυτόν τον καιρό που είναι στον ΠΑΟΚ.
Θυμάμαι τον γκολ στη Νέα Σμύρνη. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει ακυρωθεί τον γκολ. Όχι μετά, μετά ακυρώνεται τον γκολ. Αλλά μπορούσε εκεί στην αντεπίδηση να γίνει η ζημιά στο τέλος. Θυμάμαι τη σέντρα στον Μπρίγιοβιτς μέσα στο Βικελίδης. Μέσα στο Χαριλάο που στο 83, τεράστια σημασία νίκης για πολλούς λόγους. Και θυμάμαι που περπατάει στα χιόνια μέσα στο γήπεδο της Τρίπολης, του Αστέρα. Οικογένεια λοιπόν. Αυτό είναι το μυστικό. Και χθες πάλι χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Θοδωρής και μου λέει: θυμάσαι που σου είχα πει τότε? Ναι, πάλι είναι εδώ. Όλοι τους. Και χαίρομαι φίλε που τους βλέπω. Καμαρώνω. Αν δεις τι εξοικείωση έχουν με αυτοί οι άνθρωποι, προσέξτε τώρα να δείτε. Οι περισσότεροι από αυτούς κλείνουν τριετία εδώ τώρα. Και είναι 3 χρόνια τόσο δυνατά. Δεν είναι 3 φυσιολογικά χρόνια. Τα χρόνια ενός ποδοσφαιριστή. Αποστολές, ταξίδια στο ξενοδοχείο, θεωρίες, μαζί στις λύπες, μαζί στις χαρές. Στην προπόνηση, στο φυσικοθεραπευτήριο. Ώρες μαζί. Ώρες. Όταν λοιπόν πετύχει αυτή η χημεία, εκεί πάνω μπορείς μετά να κάνεις παπάδες, να φτιάξεις συγκλονιστικά πράγματα. Και αυτό έχει γίνει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Φερνάντο Λόπες Ντος Σάντος Βαρέλα. Σε εσάς όλους. Και στους 5. Ξαναλέω, Φερνάντο Λόπες Ντος Σάντος Βαρέλα. Δεν υπάρχει δικαιολογία από εδώ και πέρα. Μετά την πρόταση, την τελευταία που έγινε, όχι 2+1, αλλά 3+ συμβόλαιο, μετά από το πόσο ανέβηκε η ομάδα και γίνεσαι, είσαι μέσα στους πλέον ακριβοπληρωμένους. Με πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο, βρέξει χιονίσει, χωρίς πρίμα, αυτά, συμμετοχές, στόχους, τσουλού, πρωταθλήματα, κύπελα αυτά κτλ. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και άσε το μάνατζέρ σου να σκούζει για Κίνες και για Αφρικές και για Κατάρ και για Σαουδικές Αραβίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπάρχει. Αυτός θα παίξει, αυτός θα ζήσει εκεί, αυτός θα σε πάει εκεί, θα πάρει το τεράστιο μερίδιό του, την τεράστια προμήθειά του και θα σηκωθεί να φύγει, θα έρθει να γλεντάει εδώ στην Ελλάδα. Ή οπουδήποτε αλλού, γιατί είναι, τι είναι, Πορτογάλος είναι, Βραζιλιάνος είναι, Τεξέιρα, Τερέιρα, πώς το λένε, ούτε ξέρω. Εσύ θα πρέπει να ζεις, για σηκώ στο τηλέφωνο και πάρε λίγο τον Μπρίγιοβιτς και πες του, έλα ρε Αλέκο, πώς θα περνάς εκεί ρε μάλα, τι γίνεται, Ζάμπλουτος βέβαια, ναι, αλλά για πες ρε φίλε, για ρώτα τον. Την είδε στη φάτσα του στο ξεσκέπαστο πούλμαν στους πανηγυρισμούς στο Λευκό Πύργο μετά από το πρωτάθλημα. Τον είδες που ήταν σαν υπνοτισμένο, σαν να είχε φάει ένεση να πούμε και ήταν λίγο πριν την άρκωση. Όλοι ήταν στην παραζάλη και αυτός ήταν σαν τη σακτοπούτα. 12 η ώρα θα χτυπήσουν τα ραβδιά και θα γίνουν οι αρουραίοι να πούμε, οι οδηγοί θα ξαναγίνουν αρουραίοι και η άμαξα θα ξαναγίνει κολοκύθα. Τέτοια φάτσα είχε. Χαρμολύπη λέει. Η πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου. Σε 4 συλλαβές τα έχει πει όλα. Χαρμολύπη. Χαρά μαζί με λύπη. Χαιρόταν και αυτός γιατί έβαλε τεράστιο λιθάρι. Ήταν καθοριστικός μέχρι τη στιγμή που έφυγε. Ούτε αφορίζω, ούτε ξεχνάω και θα πω και σήμερα. Μέσα στα 3 κορυφαία center for που είχαμε ποτέ. Ούτε αναστέλω αυτό που λέω, ούτε το παίρνω πίσω, ούτε ξύνω μετά πάω και προσπαθώ να μου τζουρώσω αυτό το οποίο έχω πει. Και βλέποντας τώρα πάλι τα βιντεάκια που κυκλοφορούν με όλα τα γκολ που έχει βάλει, ξανά είπα, τι παστέλωσε ο Μπιμπιπ. Τον κυνηγάνε τα σκυλιά εκεί με την ΑΕΚ και έχει την ψυχραιμία να σηκώσει το κεφάλι και να πλασάρει στο γάμα με φάλτσο. Δεν ξεχνάω λοιπόν. Αλλά για να γυρίσω στο Βαρέλα, γιατί αυτό είναι το θέμα μου και όχι ο Μπρίγιοβιτς, που πιστεύω κάποια στιγμή θα γυρίσει, σύντομα κιόλας πιστεύω, δεν λέω τώρα το καλοκαίρι, αλλά ο Μπρίγιοβιτς αποκλείεται να μείνει εκεί 3 χρόνια. Θα μαζέψει ό,τι μπορεί, έφυγε και ο Μπίλιτς που τον είχε πάει εκεί ο προπονητής ο Κροάτης, δεν βλέπω να μακροημερεύει.
Το ερώτημα είναι τον θέλω πίσω ή δεν τον θέλω. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε άλλη ώρα. Κάπου εκεί λοιπόν, τον παίρνεις τηλέφωνο κύριε Φερνάντο, Βαρέλα, και λες, έλα ρε, πώς τα περνάς. Άσε φίλε, τι να σου πω, σε χρυσό κλουβί. Και επειδή εδώ, εμείς δεν του λέμε του Βαρέλα, εμείς, ο ΠΑΟΚ δεν του λέει του Βαρέλα, μείνε για ένα ξεροκόμματο, μείνε φτωχαδάκι, επειδή μεγάλωσε με την αφίσα του Τρίμχολτ ή του Σίγκα στο δωμάτιό σου και θέλω να νιώσεις σαν παοξάκι και να βάλεις στο πλάι το συμφέρον της οικογένειάς σου, το επαγγελματικό σου, γιατί είναι το τελευταίο συμβόλαιο που θα πάρεις. Όχι βέβαια. Γεννημένος το Νοέμβριο του 87, ο Βαρέλα είναι 31 μισό. Το καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις θα είναι λίγους μήνες πριν τα 32. Έρχεται λοιπόν η ομάδα και σου λέει, είσαι κοντά στα 32 και σου δίνω τριετές συμβόλαιο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είσαι στα 33, 34, στα 35 σου όμως. Θα είσαι εξασφαλισμένο 1 εκατομμύριο και. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σήμερα, όχι αύριο, που λύγει η πρόθεση, σήμερα κιόλας πρέπει να πάρεις το μάνατζερ και να το πεις, άκουσε εδρεβίση. Αρκετά παιδευτήκαμε με αυτή την ιστορία. Επειδή η τελική απόφαση είναι δική μου, για τα δικά μου ποδαράκια μιλάμε, για τον δικό μου ιδρώτα μιλάμε, για τη δική μου θυσία καθημερινή, να μην πιω, να μην φάω, να μην ξενυχτήσω, να αφήσω το σπίτι μου και την οικογένειά μου και να λείπω σε ταξίδια, σε υποχρεώσεις, σε ξενοδοχεία. Εγώ είμαι αυτός που λιώνει κάθε μέρα στην προπόνηση, γιατί τον είδατε πως είναι χτιστός. Η πρώτη χρονιά που ήρθε, γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει αυτά που περιμέναμε. Και το καλοκαίρι να είναι καλά η κυρία Αντριάννα, που πήγε και του είπε, πώς με βλέπεις ρε γυναίκα, πώς να σε δω. Τώρα κάνω ελεύθερη μετάφραση. Τι πατσοκύλι είναι αυτό. Μπορεί να του είπε στην υπερβολή. Αχ, τι λες, πώς βρε εγώ, επιτρέπεται. Έχεις βαρύνει έτσι. Πήγαινε και χάσε 7-8 κιλά. Πού είναι ο Βαρέλα που ψηφίστηκε καλύτερος αμυντικός στη Ρουμανία. Καλύτερος ξένος. Για στρώσου λίγο στη δουλειά. Έλειωσε εκείνο το καλοκαίρι. Θυμάστε, μεταξύ, μετά το πρώτο χρόνο που ήταν εδώ, που λέγαμε για αυτό, αυτόν περιμέναμε και είμαστε με εκείνο τον μπακ. Πώς το λένε, μπακάλι, πώς το λένε εκείνο, ναι. Μπεκάλι, τον πρόεδρο, λιώσαμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτός είναι που περιμέναμε, ρε μπίπιπ μου, λέγαμε. Αυτό το δίδυμο δεν πρέπει να σπάσει. Το λέμε συνέχεια, αυτό το δίδυμο πρέπει να παραμείνει όσο αντέχει το ποδαράκι του. Όσο αντέχουν. Χορηγούς δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με συσκευές. Ηλεκτρικές συσκευές. Whirlpool. Κορυφαίες στο είδος του. Πραγματικά. Υπέροχα πράγματα. Έκτη αίσθηση. Θα σας πω και περισσότερα. Τα πλυντήριά της είναι πασίγνωστα. Είναι παγκοσμίως στην κορυφή και το ξέρετε. Συσκευές Whirlpool. Θα δώσουμε και δώρο από εκεί. Την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, που μέσα στο Μάιο έχει εκπτώσει σε πάρα πολλά προϊόντα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη μάρκα, τη Whirlpool. Φυσικά Αιγαίων Ψαραγορές 2 και στο Ρεόκαστρο και στην περιοχή Διοικητηρίου. Με 7,90 το κιλό ελληνική φρεσκότατη τσιπούρα, πεντανόστιμη, μοσχομυριστή. Και ξέρετε και τι επίδραση έχει το ψάρι, ειδικά στον αντρικό οργανισμό. Δεν χρειάζεται ούτε χάπια, ούτε ενέσεις, ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα. Το ψαράκι σε κάνει, όταν λέμε δεν πέφτει με τίποτα, δεν εννοούμε μόνο τη διάθεση και την ψυχολογία. Και βέβαια, Νικολαίδης Αγροπλαστεία με το πιο νόστιμο, το πιο ζηλευτό παγωτό μεγάλα ημέρας. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε τέτοια νοστιμιά. Καραλού και Δημητρίου 244-163. Σήμερα κληρώνουμε, επειδή χθες έγινε ένας μικρός χαμούλης, κληρώνουμε 5 επιπλέον t-shirt ανόβερο, Double Champions 2019,
Τα είδατε, τα ανέβασε ο Χρήστος, ο πρόεδρος του Ανόβερο. Έχουν μετακόμιση τα παιδιά 1 Ιουνίου. Τους ευχόμαστε, είμαστε εκεί. Νοερά, μαζί τους. Και άλλα πολλά πράγματα κάνει το Ανόβερο τώρα, όπως και άλλοι σύνδεσμοι στο εξωτερικό για τμήματα τα οποία δεν έχουν τόσο πολύ τη δυνατότητα. Και το κυριότερο, δεν τα επικοινωνούν κιόλας, γιατί είναι ταπεινοί, γιατί είναι στρατιώτες του ΠΑΟΚ και δεν χρειάζεται να τα βγάλουν προς τα έξω. Μιλάμε για οικονομικές θυσίες σε τμήματα που δεν μπορούν. Θα πάμε σε διάλειμμα, πέντε τέτοιες συλλεκτικές μπλούζες από το Club Ανόβερο, 19, Champions, Proudness. Θα τις ανεβάσει πάλι στον τοίχο ο Χρήστος, ο Τσίκος, ο πρόεδρος. Πέντε τέτοιες φανέλες, υπέροχες. Κατά τα άλλα, εγκαινιάστηκε βαγόνι. Δηλαδή μετά από τη στάση που υπήρξαν εγκαίνια στάσεις μετρό, δηλαδή σκαλοπάτια και στάση, εγκαινιάστηκε και βαγόνι. Παιδιά, μετά θα έχει η λάμπα έξω από τη στάση του μετρό, ο καθρέφτης από το βαγόνι. Να πούμε φυσικά ότι μπορούμε να εγκαινιάσουμε και το πεζοδρόμιο μπροστά από εκεί που θα είναι. Ρε, δεν ντρέπεστε λίγο? Κάτι έχει ένα μετρό, και όταν τελειώσει το μετρό και το δούμε να κινείται μέσα στη μόλη, τότε θα πάτε για εγκαίνια. Αυτό θα γίνεται τώρα? Ρόδα, ρόδα! Βάτε κάθε φορά που βάζετε μια γραμμή, κάντε και εγκαίνια. Τι γίνεται ρε, να πάρει ευχή να πάρει? Λοιπόν, διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τον μπαμπά, έτσι, γιατί δεν το ξεχάσαμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εξακολουθούν να πονούν. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Το έχετε ακούσει σίγουρα στο διαδίκτυο, αλλά το βάζουμε κι εμείς. Ο Βαγγέλης είπε: κοιμήθηκε ο Θεός και χάσαμε αυτό το ΠΑΟΚ. Πόσο πολύ πονάτε! Πόσο, και εσύ και οι άλλοι με τα χαρτιά. Ας το να παίξει λίγο και αν θέλετε ξαναπέσουμε πάλι. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. 5 συλλεκτικά καταπληκτικά T-shirt ΠΑΟΚ Ανόβερο Champions 19 επάνω, Proudness, υπέροχα πράγματα από τα παιδιά στο Ανόβερο. Θυμίζω, Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12, κορυφαία συνεργεία στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, με τα πάντα για το αυτοκίνητό σας, φανοπία, βαφία, καλύμπρες, τμήμα υγραεριοκίνησης, τμήμα ελαστικών, με τη σφραγίδα εγγύησης της Ελλάς Σέρβις. Και βέβαια, οπτικά Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά, εκεί θα βρείτε ό,τι γυαλί αγαπάτε και θέλετε, για σας, για το παιδί σας, για τον πατέρα σας, για τη μάνα σας, για το βαφτιστήρι σας. Τρεις γενιές οπτικά. Και ηλίου και οράσους και φακούς επαφής. Παναγίτης Αλδάρη 22 στη Νεάπολη. Θα δώσουμε και από εκεί σύντομα γυαλί ηλίου. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Γιώργο. Γιώργο, πρόσεξε. Νταμπλούχε. Γι' αυτό. Δύο. Για πες. Καταρχήν 4-16. Λάβτε. Large. Επειδή την έχω δει και αν δεν είναι πιο συγκεκριμένη, πού μπορώ να την πάρω? Στο Ρετούς, στην Λαμπράκη, στην Αγγελική. Αχα, εκεί ωραία. Είναι. Και εγώ από εκεί θα πάω να τις πάρω. Πολύ έτσι. Ωραία. Το ανέφερατε χθες, το λέω και σήμερα, θα πάω να τις πάρω εγώ. Okay. Λαμπράκη 105, αν δεν κάνω λάθος. Okay, okay. Και τι είπε ο Βαγγέλης, ότι κοιμήθηκε ο Θεός. Κοιμήθηκε ο Θεός, δεν λέει τίποτα βέβαια για το μάτς εδώ που τους κάναμε χαρτοκοπτική. Πιο έτσι, μπροστά, δει, όταν πήραμε το κύπελο του, την πρώτη φορά επί κόκαλη, είχε σπάσει ο διάολος του ποδάρι. Βεβαίως. Με ποιον είναι τώρα, φίλε? Με το διάβολο είναι, με τον Θεό είναι. Τίποτα. Καταρχήν με το τομάρι τους είναι. Ο Θεούλης δεν είναι ιδωλολάτρης. Ο Θεούλης είναι ο Θεούλης και υποστηρίζει αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό. Όπως είμαστε. Είναι ο ΠΑΟΚ, Πανελλήνιος Αθλητικός Όμιλος Κώσταντων Πολιτών, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και από την Αγία Σοφία. Σωστά. Σωστά μέχρι εδώ πέρα. Ολόσωστα. Και πάμε τώρα, αυτά τα οποία χθες άκουσα στις ειδήσεις, ναι, ότι ο αξιογάπητος πρωθυπουργός, πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, το λέει ο κύριο, ναι, κάπα μικρό. Τι θέλει αυτός, τι θέλει? Ναι. Θα γιορτάσουν και θα δείξουν ότι αυτό
είναι μύθος η σφαγή των εμπόδιων. Για τη γενοκτονία. Δεν είμαι πόνιος, αλλά υποστηρίζω τους πόνιους, γιατί προέρχομαι από γονείς πρόσφυγες από Κωνσταντινούπολη και από Σμύρνη. Θα ασχοληθούμε με αυτό εκτενώς τη Δευτέρα. Όχι, γιατί... ένα λεπτό να κλείσω λίγο. Όχι, το λέω επειδή κάθε χρόνο δεν υπάρχει. Το ξέρω, το ξέρω. Έτσι. Είναι ντροπή στα δύο κανάλια, οι τρία που είναι να προβάλλουν συνέχεια τα τουρκικά σιριέλ, και οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής να κάνουν από εκεί να πούνε δεν παίζουμε, απεργούμε. Είναι ντροπή να κλείσουν φιλικό, το επαναλαμβάνω, παιχνίδι με την Τουρκία σε αυτή την περίοδο. Να τιμήσουν τους προγονούς τους, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές είναι πόντι. Φυσικά. Φυσικά. Απεργήσουνε. Φυσικά. Έγινε εργό μου καλό τρίμηνο σε όλη την παρέα και το φίλο μου τον Παναγιώτη. Έγινε, γεια. Φιλιά. 353.000 νεκροί. Θα ασχοληθούμε με αυτό. Κάθε χρόνο το κάνω, το ξέρετε. Απλά σήμερα είναι πρόσκαιρο γιατί είναι 17 Μαΐου. Πέφτει Κυριακή. Είναι 100 χρόνια. Θα ασχοληθούμε με αυτό εκτενώς τη Δευτέρα το πρωί. Το λέω από τώρα, να το ξέρετε. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς τον. Κυριακή 11 η ώρα το πρωί στην παραλία. Βεβαίως. Εδώ κάτω. Όποιος θέλει ας κατέβει, είναι για την γενοκτονία. Βεβαίως. Του ποντίου. Χθες σημάτισαν ένα τεράστιο G από το Genocide για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία στην πλατεία Αριστοτέλους. Πλέον το ντρόν, τα ελικοπτεράκια αυτά δίνουν τη δυνατότητα να βγαίνουν φοβερά πλάνα. Ήταν συγκλονιστικό. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει stand στην πλατεία Αριστοτέλους, περάστε να ενημερωθείτε, μοιράζω φυλάδια, το έχω και μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Με το τι ακριβώς έχει γίνει, υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει τι συνέβη, ναι, τότε. Αλλά... από τον Μουσταφά Κεμάλ, τι συνέβη στις 19 Μαΐου του 1919. Πώς το αφανίστηκε. Δεν γνωρίζουμε, εντάξει, είναι... γίνεται και επίτηδες. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε την ιστορία μας. Βρε, εδώ πάνε τώρα, μας είπαν την άλλη φορά ότι έγινε στριμωξίδι, λέει, στα παράλια. Ακριβώς. Ένας συνοστισμός. Λες και μαλώνανε για την ξαπλώστρα στη Super Paradise στη Μύκονο. Συνοστισμός, λέει. Κατάλαβες. Ναι, γιατί ουσιαστικά πήρε φωτιά η Σμύρνη και προσπαθούσαν να τη σβήσουν οι καημένοι και δεν μπορούσαν. Πέφτα στη θάλασσα έτσι για το χαβαλέ, ας πούμε. Κατάλαβες. Μας είχε πει η κυρία Ρεπούση. Βαριέσαι. Άσε, μη με φουρκίζεις τώρα. Μη με φουρκίζεις. Αλλά ξέρεις κάτι. Όλα αυτά κυριολεκτικά, άμα δεν ασχοληθεί ο καθένας από εμάς από μόνος του, για να μπορέσει να ξέρει καθαρά την εικόνα, δεν πρόκειται ποτέ κανείς να το δώσει. Εμείς αυτό το μικρόφωνο έχουμε, αυτή τη δύναμη έχουμε, αυτή τη δυνατότητα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, υπενθυμίζουμε και μέσα στη χρονιά, συνέχεια και ποντιακά βάζουμε. Εγώ δεν είμαι πόντιος. Έτσι. Ούτε εγώ. Σίγουρα δεν όμως... είμαι πόντιος. Είμαι μισός Πελοποννήσιος, μισός Θεσσαλονικιός. Λοιπόν, έχω μισός Μακεδόνας. Από τη μία γιαγιά, από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Ουσιαστικά τα είχα ακούσει τι ακριβώς κάνανε. Γενικά ο ελληνισμός δεν είναι 350.000 κόσμος, είναι πάνω από μισό εκατομμύριο. Πόσοι χάθηκαν, πόσοι δεν ήρθαν ακριβώς, ποτέ. Ακριβώς. Θα ασχοληθούμε με αυτό, φιλάρετέ μου, εκτενώς τη Δευτέρα. Το θέμα είναι, επειδή, ας αλλάξω λίγο θέμα, επειδή μίλησες για το Βαρέλα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα επιλογής, η ομάδα έκανε την καλύτερη πρόταση, 100%. Πιστεύω. Η επιλογή είναι μία διπλή, δηλαδή, ουσιαστικά. Η μία είναι... Μένει ή φεύγει. Ή 3 εκατομμύρια και έχεις αυτό το περιβάλλον, ή 5 εκατομμύρια και πας εκεί ουσιαστικά εγκλωβίζεσαι στη ζωή σου για 3 χρόνια και παίρνεις περισσότερα χρήματα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει όμως ένα κοινό σημείο. Του αναγνωρίζουμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή, ακόμα και αν φύγει, λέω, που το ξαναλέω, δεν θέλω να φύγει, πραγματικά δεν θέλω, μέχρι τελευταία στιγμή ο Μπαγάσας έδωσε όλο του το είναι. Με ένεση στον τελικό. Έτσι. Μπήκε και έπαιξε με βαριά θλάση στο χέρι, έπαιξε με αυτοθυσία, σε όλα τα παιχνίδια δεν είδαμε πουθενά μουτσούνες, πουθενά μια ακεφιά, μια δυσαρέσκεια,
μια δυσφορία που δεν έχει κλείσει, που δεν έχει τελειώσει το θέμα του πουθενά. Πρώτος των πρώτων. Θυμίζω τη σκηνή στα ποδητήρια που λέει 35 fucking years. Αυτός από το Κάπο Βέρντε, 35 με ένα χρόνια. Έτσι. Ναι, το αναγνωρίζουμε, φιλάρετε. Θέλω να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά πλέον είναι η καθοριστική στιγμή στην ομάδα μας. Μέχρι τώρα παίζαμε με μια ομάδα που κυριολεκτικά δεν άλλαξε και μέσα από αυτό είχαμε τα αποτελέσματα. Ήρθε η στιγμή να γίνει η διαφοροποίησή της. Να μπούμε σε ένα άλλο πλάνο με ένα καινούριο επίπεδο παικτών. Αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να γίνει θέλουμε δεν θέλουμε. Λοιπόν, μέσα από αυτό θα δούμε και τον προπονητή μας σε ένα άλλο επίπεδο. Θα μπει και θα κάνει επιλογές, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν υποχρεωτικά. Δεν χρειάζεται να σκαλώσουμε πουθενά, είναι θέμα χρόνου και είναι και θέμα διαφοροποίησης που πρέπει να γίνει. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλαράτε μου. Να πω το εξής, ότι θα έχουμε να λέμε για τις μεταγραφές, για τα αποκτήματα που θα έρθουν, για τον κορμό που δεν θα αλλάξει. Σίγουρα ο Λάμπρου είναι ένας ο οποίος θα γυρίσει. Έβγαλε μάτια εκεί που έπαιζε στη Φορτούνα Σιτάρτ που ήταν στην Ολλανδία νομίζω. Λοιπόν, έβγαλε μάτια ο Λάμπρου. Το τι θα γίνει με τον Κουλούρη, με τον έναν, με τον άλλο, αυτά τα ξέρουν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι εκεί. Σημασία έχει τώρα να τελειώνουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Θυμίζω μόνο τη σκηνή, έρχομαι τώρα στις γραμμές, στα αποδυτήρια σκηνή που περιγράφω πριν, που κοπανάει τον φοριαμό, ας πούμε έτσι, κοπανάει το τραπέζι ο Βαρέλα και λέει 35 fucking years, ήρθε η ώρα μας και είναι δίπλα του ο Κρέσπο, ο οποίος κάνει τι, με απόλυτη ηρεμία ντρούπη, boo, I'm so happy, παίρνει το μπουκάλι που είναι πάνω στο τραπέζι για να μην ρίξει το μπουκάλι γιατί χοροπηδά άλλο τραπέζι από τις μπουνιές του Βαρέλα. Και λέω ακόμα και σε αυτό το σκηνικό, ακόμα αν βρεις το Βαρέλα που χτυπάει το 35 years, αν το βρεις, ακόμα και σε αυτό συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Για να υπάρχει ισορροπία, ο ένας κοπανάει το τραπέζι και όλος απλά με απόλυτη νοχελικότητα σχεδόν ηρεμία παίρνει το μπουκάλι από το τραπέζι, γι' αυτό λέμε συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Αυτοί δεν πρέπει να διαλυθούν οι δύο. Πρέπει να έχω το καλύτερο αμυντικό δίδυμο όλων των εποχών. Και ρώτησα και παλιούς για αυτό. Παιδιά, παππού, πες λίγο, τι γίνεται, τι γινόταν. Αυτό τέτοιο δίδυμο δεν είχαμε άλλη φορά. Καλημέρα σας και sorry που περιμένατε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα, γόρο μου, παιδί. Παύλες είσαι? Ναι, βράβο. Σ' ακούω πολύ στο βάθος, φίλε. Πολύ, πολύ στο βάθος. Δώσ' μου τρία λεπτά. Σταύρο είναι το λιγάκι. Για πες λοιπόν. Σε ακούμε. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Να πω μέχρι λοιπόν, να ετοιμαστείς ότι μου έστειλε μήνυμα ο Κώστας ο Βαρσαμάς. Μίλησα και με τον Γιάννη το Δασκαλάκη, τα παιδιά από τη Μηχανιώνα. Την Κυριακή στο λιμάνι της Μηχανιώνας ο σύνδεσμος έχει σούβλες, αρνιά, ψητά για να γιορτάσει το double. Με κάλεσαν τα παιδιά, θα είμαι εκεί και είναι καλεσμένος και όλος ο κόσμος. Δεν είναι κλειστή η εκδήλωση. Ένα σύνδεσμος τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ στη Μηχανιώνα. Με τα παιδιά έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πάρω την οικογένεια, θα πάρω Θανασάρα Νεκταράκη και Τζόρτζια και θα πάω την Κυριακή. Έλα τώρα, Παύλε μου, σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν βάλαμε για την κλήρωση για τις μπλούζες. Να σε βάλω. 988. Είσαι 988. Extra, extra large. Φρονώ. το καταλαβαίνω από τη φωνή σου, φίλε Ακροατή. Θα μου πεις ότι όταν είναι, θα την πάρω εγώ από εκεί πέρα. Όχι. Δεν έχει και εγώ να πάρω. Θα παρκάρω εγώ στη λιόντα σου, αφού να αφήσω το ταξί, 5 μέτρα αυτοκίνητο. Πάω το παρκάρω εκεί πέρα μέσα. Θέλουμε να έρχεστε από εδώ. Να σας βλέπουμε, έτσι. Είμαι, για να... και δεν με ξέρει. Εσένα σε ξέρω, αλλά θέλουμε να... έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Χωράω εκεί μέσα. Άνετα, φίλε. Εδώ χωράω εγώ, ρε. Σιγά. Γι' αυτό δεν λέω. Εσύ χωράς. Εντάξει, καλώς είμαι και εγώ, φίλε. Τριψήφιος είμαι ακόμα. Έχω δρόμο, να ξέρεις. Έχω ένα ταλιράκι πάνω από το τριψήφιο.
Πρέπει να φύγουν μια δεκάρα να φύγει. Τα παρατήσαμε όλα με τα πρωταθλήματα, με τα κύπελα, με την πίεση, με το άγχος, φίλε. Τα βάλαμε όλα σε δεύτερη μοίρα, όλα τα θέματα. Τελευταία φορά που ανέβηκα στη ζυγαριά, ξέρεις τι μου είπε? Ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι. Ήθελα να ξέρα. Υπάρχει άλλη ένδειξη. Ρε μαλαμπίμπιπ, ένας-ένας είπαμε να ανεβαίνετε, όχι όλοι μαζί. Έτσι, για πες λοιπόν. Καταρχήν όσον αφορά για το κομμάτι της γενοκτονίας, θέλω να πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ στο Γιάννη το Σαββίδη, που είναι το μοναδικό κανάλι το οποίο προβάλλει. Κάθε μέρα, δεν περίμενε μία μέρα μόνο, κάθε μέρα παίζει αποσπάσματα. Για την γενοκτονία των ποντίων και όσον αφορά για τη σειρά που ετοιμάζει, έδωσε στο σκηνοθέτη το γιατί και του είπε ότι θέλω να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και του λέει ο σκηνοθέτης, εδώ λέει χρειάζονται τεράστια ποσά, λέει. Θα βγει πάνω από 5 εκατομμύρια. Τέλεια. Έκλεισε. Ναι. Ξέρεις τι γύρισε και του είπε. Ό,τι χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί. Ναι. Έτσι είναι. Οι παππούδες μου ήρθαν από εκεί, από τη μεριά της μητέρας μου, η μικρασιά της, και από τη μεριά του πατέρα μου, από τον Πόντο, και είμαι από το Κάρς, το οποίο είναι περιοχή Καυκάσου, δηλαδή με τον Γιάννη τον Σαββίδη είμαστε κατά κάποιο τρόπο γείτονες. Ναι. Γιατί όπως βλέπεις είναι Καύκας, από την πίσω μεριά είναι η Τσάλκα, προς τη μεριά της Γεωργίας, από τη μεριά του Πόντου είναι το Κάρς. Άρα ένα λόγο παραπάνω. Πολλοί λόγοι παραπάνω. Είπαμε, θα ασχοληθούμε με αυτό εκτενώς, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και αυτή η μέρα είναι Κυριακή, θα ασχοληθούμε με αυτό τη Δευτέρα. Δεν το ξεχνάω ποτέ, οι παλιοί ακροατές το ξέρετε, δεν πέρασε χρόνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πριν έρθει ο Ιβάν, έτσι, σε μερικά θέματα έχουμε μια ευαισθησία παραπάνω. Παυλάρα, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ναι. Δώσ' μου μισό δευτό, ναι. Μισό λεπτάκι, ναι. Μισό λεπτάκι. Όσον αφορά για αυτό το Κιχάμο, που είπανε ότι στη Σμύρνη έγινε συνωστισμός και ότι δεν ήταν γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση. Μ' αρέσει που παίζουν με τις λέξεις. Δεν είναι λέει εγκληματική οργάνωση, είμαστε λέει συμμορία. Αν αναγνωριστεί σαν γενοκτονία, είναι υποχρεωμένη η Τουρκία να αποδώσει αποζημιώσεις τους απογόνους όλων εδώ. Φυσικά. Είναι αυτό το ζήτημα. Παιχνίδι παίζεται και εκεί, αδερφέ. Τεράστιο το παιχνίδι. Και όλο αυτό που έχει γίνει με τη μικρασιατική και την ποντιακή καταστροφή έγινε για ένα λόγο. Πολλοί τον αγνοούν και ήδη εθελοτυφλούν και δεν το λένε. Ο λόγος αυτός ήταν ότι εάν η Κωνσταντινούπολη και τα παράλληλα της Μικράς Ασίας και ο Πόντος ενσωματωνόταν και γινόταν η Μεγάλη Ελλάδα, πρωτεύουσα θα ήταν η πόλη. Φυσικά. Και όχι η Αθήνα. Και για να κρατήσουν πρωτεύουσα την Αθήνα, μην την πω Αθήνα, του ήσανε τις πατρίδες μας. Όλα αυτά τα πουλήμενα τομάρια. Γεια σου Παύλε. Θα τα πούμε εκτενώς τη Δευτέρα για αυτό το θέμα. Καλημέρα σας. Μου γράφει... Πολύ καλημέρα. Μισό δευτερόλεπτο μόνο. Την Κυριακή ήμασταν με τον Τάδε που μιλάει συνέχεια με Πρίγιοβιτς και του είπε ότι θα επιστρέψει. Το πιστεύω, εσύ που μου το γράφεις, απλά πάντα σε αυτά είμαστε επιφυλακτικοί. Καλημέρα. Ναι. Ντο είναι, δεν φτάσω. Καλώς το παιδί, ρε. Καλώς το παιδί. Υγείας και χαιρετίας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και επειδή υπάρχει μια ειδοποιώση διαφορά και δεν θα ασχοληθούμε βέβαια γι' αυτό και δεν πήρα γι' αυτό, το θέμα είναι ότι η συνθήκη της Λοζάνης αναγνώρισε το ποντιακό κράτος. Φυσικά. Να ξέρετε. Όχι, και οι δικοί μας εδώ οι Μπούφοι άργησαν πάρα πολύ. Λοζάνης. Ναι, ναι. Όχι, και ο Βενιζέλος δεν ήθελε τους πόντιους. Είναι ντεκλαρέ αυτό. Επειδή τα ακούτε κι εσείς. Ξέρετε πότε αναγνωρίστηκε. Ξέρεις ποια χρονολογία. Ποια χρονολογία αναγνωρίστηκε. Από το ελληνικό κράτος ξέρεις πότε αναγνωρίστηκε, φίλε.
Ξέρεις πότε, Αλέκο, πότε τα αναγνωρίστηκε ξέρω, επίσημα. Αυτά, το 1994, φίλε. Ναι. Το 1994, δηλαδή. 1919. Φορά και κουράζω, ναι. Καθόλου, καθόλου. Αναγνωρίστηκε Ποντιακό κράτος. Αλλά... Ναι. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας να πούμε τώρα. Θα τα πούμε για αυτό το θέμα εκτενώς. Ναι. Δεν θέλω να υπεκφύγω, ούτε θέλω να το αποφύγω σε καμία περίπτωση. Όμως θέλω να. Επειδή είναι την Κυριακή. Πάντως συνολικά μαζί με τους Αρμενέους, τους Καπαδόκες, τους Θρακιώτες. Οι πιο βασανισμένοι. Οι πιο βασανισμένοι. Είναι πάνω από 5 εκατομμύρια οι σφαγιαστές. Αν βάλεις συνολικά και δεν ξέρουμε ναι. πόσοι ήρθαν. Πόσοι ναι. χάθηκαν στον δρόμο, ξεκληρίστηκαν οικογένειες, άλλοι πήγανε πάνω για Ρωσία, άλλοι κατέβηκαν Ελλάδα, 400.000 χαθήκαν στον δρόμο από τις κακουχίες, μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που δεν μπορούσαν. Θα τα πούμε όλα αυτά τη Δευτέρα. Λοιπόν, τη Δευτέρα. Φιλέ, ναι. τώρα θέλω να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πριν πολλά χρόνια τότε που ήμασταν κάτω στο υπόγειο που πήγες για μέρα. Το 103. Ναι, τα αγαπώ λοιπόν, αυτά τα χρόνια, ήταν η βάση ναι. για αυτό που κάναμε. Δεν ξεχνώ ναι. ποτέ τον 103, να ξέρεις. Περνώ απ' έξω, ναι. πάντα γυρίζω το κεφάλι μου. Δεν ξεχνώ εγώ, από πού ξεκινήσαμε. Εγώ ακόμα εκείνο το δελτίο το έχω την ταυτότητα. Το έχεις έτσι. Πάνε. Θα ξαναδώσουμε ναι. τώρα. 10 Ιουνίου έχουμε στον Όμιλο Μάζοξη. Σας περιμένω. Απλά εκείνα τα χρόνια, φίλε, σε ένα υπογειάκι. Δεν τα ξεχνάω, ρε παιδί μου. Και επειδή ήταν και δύσκολα χρόνια, όχι μόνο για την εκπομπή που είναι στο ξεκίνημά της, για τον ΠΑΟΚ δύσκολα χρόνια, γιατί βιώσαμε αποχωρήσεις, βιώσαμε αποκλεισμούς από Ευρώπη. Για αυτά τα δύσκολα χρόνια Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω κάτι αυτά. Τώρα, φίλε, και θα γίνω λίγο κακός. Καθόλου. Λοιπόν, έχει φύγει ο... Μάλλον, καταλήγουμε στο... από τον Πατατούδη, όλες εκείνα τα φρούδα τα χρόνια ναι. φεύγουνε, φεύγει ο Πατατούδης και έρχεται ο Γούμενος. Και μας λένε, ναι, ναι. τώρα παιδιά θα κάνετε υπομονή, ο ΠΑΟΚ χρωστάει πολλά λεφτά. Όχι υπομονή, όχι υπομονή, Αλέκο. Ναι. Και μη μιλάτε και καθόλου που σας βρήκαμε ναι, και επένδυτη. Ναι, ναι, ναι. Πάρτε θα και κάνετε... μια χορηγία και μη... Άντε παιδιά και εντάξει, μην θέλετε. Θα ναι. κάνετε υπομονή, ναι, ναι. θα κάνετε μεγάλη υπομονή για να μπει τα πράγματα ναι. σε μια σειρά. Και όντως εμείς για κανένα δύο χρόνια δεν μιλάμε, δεν λαλάμε. Από μπάτσα σε μπάτσα γελάνε έτσι. Όλοι μαζί μας. Και μετά καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Ναι. Και κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε τι παίζεται το μεταξύ. Κάπου στο ενδιάμεσο έχει γίνει και αλλαγή κυβέρνησης. Ναι. Έχει μπει ένας καινούργιος υφυπουργός αθλητισμού. Από εδώ, από τα μέρη μας. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό το μπέρδεμα. Επαναστατούμε εμείς. Πιο συνήθως αναλαμβάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ λοιπόν. Απαιτεί στο μπαλκόνι, στο μπαλκόνι ναι. και απαιτεί το κράτος να στείλει ορκωτολογιστή, να ελεγχθεί ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν ελέγχεται. Ο υφυπουργός αθλητισμού, που έχει μείνει στην ιστορία ως υφυπουργός ανυπαρξίας, επικαλείται λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω να μείνει από πρόεδρο ο ΠΑΟΚ, λες και θα μείνει για κάποια δευτερόλεπτα από πρόεδρο ο ΠΑΟΚ, και δεν στέλνει ορκωτολογιστή. Και συνεχίζεται το γλέντι. Και ένας από τους λόγους που διώχθηκε εντός εισαγωγικών την πρώτη φορά ο Σαββίδης είναι και αυτός. Εγώ λοιπόν θα πω, αυτούς που μας ακούνε και όχι μόνο, τώρα που θα πάτε να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές και πρέπει είτε δημοτικές είτε βουλευτικές είτε τα πάντα πρέπει να πηγαίνει ο καθένας να ψηφίσει ό,τι γουστάρει. Τώρα που θα πάτε να άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ ναι. κανενός ή κατά κανένα. Ναι. Τώρα χρειάζεται. Που θα πάτε καθένας... να ψηφίσετε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Αλέκο, ξεχνάτε, Αλέκο, ο καθένας ξέρει να μαυρίσετε τον Υφυπουργό Ανυπαρξίας. Δεν θα κάνουμε προπαγάνδα, Αλέκο. Αλέκο. Πόσο, όταν λες τώρα μην ψηφίσεις τον τάδε, μην ψηφίσεις τον τάδε. Εδώ έχουν πει τέρατα εις βάρος του ΠΑΟΚ και πάλι δεν βγαίνουμε να πούμε. Δεν θέλω να κάνουμε την εκπομπή πεδίο προπαγάνδας. Μην ξεχνάτε. Τώρα τι κάνουμε, βγάλαμε την Τουντούκα, μην ξεχνάτε αυτό, μην ξεχνάτε. Ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ο κόσμος δεν περιμένει εμάς πίσω από το μικρόφωνο ή έναν ακροατή να βγει και να πει. Γνωρίζει ο καθένας τι έχει πει, τι έχει κάνει. Γνωρίζει. Υπάρχουν γραπτά. Αλλά δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα βγει άλλος, θα πει ναι, αλλά εκείνος είπε αυτό. Δεν θα το κάνουμε πεδίο προπαγάνδας. Και ούτε σμπρώχνουμε κανέναν, ούτε αφορίζουμε κανέναν. Το τι έχει πει ο καθένας, το τι έχει κάνει, το αν αγαπά τον ΠΑΟΚ.
Που εμάς αυτό μας καίει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ακόμα. Δεν με ενδιαφέρει παράταξη. Με ενδιαφέρει να νοιάζεται για αυτό το σύλλογο και να βοηθάει αυτό το σύλλογο και να τον βοηθήσει αυτό το σύλλογο. Σε όλα του. Να μην του βάλει εμπόδια. Αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Μην ξεχνά. Λαέ, μην ξεχνάς. Άμα να βάλουμε και τον ντούκα. Είναι να βγούμε να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ του ενός ή του άλλου. Από το στόμα μου τέτοιο πράγμα δεν έγινε. Ούτε θα γίνει ποτέ στην εκπομπή. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι υποτιμώ την νοημοσύνη. Κι ας μας έχουν προκαλέσει κάποιοι να βγούμε και να πούμε. Αυτόν με τίποτα. Θα είναι ήττα άμα βγει ο τάδε, μπορώ να βγω να πω. Έτσι, δεν θέλω. Δεν είναι αυτό το ύφος μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής. Και είναι και λίγο άκομψο να νομίζω ότι εγώ με αυτό που θα πω μπορώ να κατευθύνω εσένα σε αυτό το ιερό δικαίωμα που κάποιοι χάσαν τη ζωή τους για να μπορούμε να το έχουμε, να ψηφίζουμε. Έτσι. Έχετε γνώση, έχετε IQ, έχετε αντίληψη, έχετε δικό σας χαρακτήρα και δική σας προσωπικότητα. Γιατί να νομίζω εγώ πίσω από ένα μικρόφωνο ότι μπορώ να σου καθορίσω την ψήφο. Το τι έχει πράξει ο καθένας είναι γραμμένο, καταγεγραμμένο, δεν είναι κάτι μυστικό. Το πώς έχει συμπεριφερθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι στον οργανισμό, απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στο μεγαλομέτωχο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τον πρόεδρό του, το τι έχει πει, το τι έχει κάνει και το τι οσφυριζόμαστε και το τι περιμένουμε ότι θα κάνει μετά, τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας θα ψηφίσει. Αλίμονο ρε παιδιά. Αλίμονο, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Whirlpool, έκτη αίσθηση στις ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά στα πλυντήρια, τελευταία λέξη τεχνολογίας, κολοσσός, κορυφαίο όνομα, με εκπτώσεις σε όλα τα είδη, το Μάιο στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, δώσαμε δωράκλες, θα ξαναδώσουμε, Αιγαίων ψαραγορά και στο διοικητήριο 214.000, αλλά και στο ωραιόκαστρο 695666, εκεί θα φάτε υπέροχα πράγματα, θαλασσινά πιάτα, μουσακά θαλασσινών, τηγανιά σολομού, γεμιστά θαλασσινά και βέβαια τσιπούρα 7,90 το κιλό θαλασσινό, υπέροχο, φρεσκότατο. Και φυσικά Νικολαίδης, παγωτάρες, τουρτάρες, ψωμάρες, καφεδάρες, τα πάντα όλα σε υπερδυτικό βαθμό στο κορυφαίο ζαχαροπλαστείο της πόλης, Καραολί και Δημητρίου 233-163. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έχω χαρά και ΠΑΟΚ! Στα αστέρια είναι και για το Champions League αυτό. Είπαμε, δεν παίζουμε δεύτερο προκριματικό, παίζουμε τρίτο. Μόνο τον Άγιαξ δεν θέλω, όλους τους άλλους κάτι αστάνες, κάτι αυτά. Εντάξει παιδιά, okay. Είναι και η Celtic μέσα εκεί. Θα τα δούμε αυτά, έχουμε χρόνο μπροστά! Έχουμε... Να πω, χορηγός δεύτερης ώρας, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Πουθενά αλλού στην πόλη δεν θα φάτε τόσο νόστιμα, τόσο ζουμερά, τόσο καλοψημένα, τόσο φρέσκα κρεατικά. Στον ανακαινισμένο, πλήρως ανακαινισμένο χώρο, απέναντι από το Μασούτι, στα Ελευθέρια, 705-750 τη Λιβεριά, όποιος πήγε, κόλλησε και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναπάτε. Πεντανόστιμα, με Διέγκο Παντσέτα να παίζει μεγάλη μπάλα και να είναι υποψήφιος για το χρυσό πιρούνι. Κατά το αντίστοιχο να πούμε χρυσό παπούτσι. Να σας πω φυσικά για την εφορία, για τα θέματα ποθενέσχες, περιουσιολόγια, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνειά σας, με τις συντάξεις σας, ό,τι υπάρχει και είναι από αυτά που πραγματικά με πιάνει το στομάχι μου όταν αρχίζω και τα σκέφτομαι, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας. Υπάρχει ο ειδικός, η φοροπρόβλεψη, 25 χρόνια πρωτοπόρος και κορυφαίος στο είδος του απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Βενιζέλου 50, ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του, σαΐνια όλοι και με το χαμόγελο, όποτε πήγαμε στο γραφείο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο όλο και στο 225002 να απαντήσουν και στις δικές σας απορίες, στις δικές σας έγνοιες, νοιάζονται για την περιουσία σας, ό,τι έχει απομείνει και για να μην σας τα πάρουν όλα, να σας τα προστατέψουν. Και βέβαια, ο νούμερο ένα άρχοντας του κλιματισμού, Κωσές Κωνσταντίνος, Κλιμάρτ 917-646. Αυτός που γνωρίζει και για τα κλιματιστικά, για τις αντλίες θερμότητας, για τα κεντρικά συστήματα VRV, εκεί, στην Κλιμάρτ 917-646. Πάρτε τηλέφωνο, ενημερωθείτε, τα πάντα όλα. Να πω ότι κληρώνουμε 5 συλλεκτικά της Σέρτα Νόβερο. Θα πάω να τα πάρω από το ρετού στη Λαμπράκη, να σας τα δώσω. Μου λέτε και νούμερο, για να είμαστε ωραίοι, για να πάρω τα σχετικά μεγέθη, να τα ετοιμάσει η Αγγελική. Και να πάω να παραλάβω.
Πάμε να πάρουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς 23-10-287-888. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, Κωστή. Καλώς το, ναι. Γεια σου Κολομπάμπο, εχώρα. Κωστή μου, καλύτερα να μην θυμόμαστε την εποχή του γούμενου. Μάλλον να τη θυμόμαστε, να θυμόμαστε τι έγινε. Γιατί για να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα... Πολλές θυσίες ο κόσμος, ο λαός. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι φυλακίστηκαν, χτυπήθηκαν, απειλήθηκαν. Φυσικά. Έγιναν άπειρα πράγματα και για να πάρει το χρόνο ο κύριος Γούμενος και να κάνει την καταστροφή, υπήρξαν και άνθρωποι μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που του έκαναν πλάτες. Που έλεγαν ότι μου λέει ότι είναι μέρα και εγώ βλέπω έξω ότι είναι μέρα. Να μην τα ξεχνάμε, να μην θυμόμαστε μόνο τα μισά. Δεν ξεχνάμε, επειδή τίποτα. Επειδή αυτή η εκλογική διαδικασία, Κωστή μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Και επειδή υπάρχει ένας φανερός εχθρός του ΠΑΟΚ, με κάθε τρόπο το δηλώνει, με κάθε τρόπο το δείχνει, και φαντάσου ότι τώρα που έχει και την ανάγκη του ψήφου του κόσμου δείχνει την εχθρότητά του, φαντάσου τι θα γίνει αν δεν την έχει ανάγκη. Δεν αντιλέγω. Απλά θέλω, Χρήστο, ό,τι είπα και στον Αλέκο, γενικά. Όχι, θέλω να αποφύγουμε. Δεν ονοματίζω, δεν κάνω. Αποφύγαμε, απλά λέω ενώ ότι... θα μπορούσαμε με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, ο οποίος βλέπουμε ότι βγάζει αρνητισμό, βγάζει μια δυσφορία, είπαμε, για τις σημαίες, για το ένα, για το άλλο. Δεν θέλω να κάνουμε την εκπομπή πεδίο προπαγάνδας. Απλά είπα, όπως το είπα για τον Ταχιάο, είπα το εξής. Το ίδιο πράγμα, αν το έκανε ο Ορφανός, ο Ζέρβας, η Νοτοπούλου, ο Κουβούγιας, ποιοι είναι ρε παιδί μου οι άλλοι, ακριβώς το ίδιο θα έλεγα. Δεν με απασχολεί ποιος το λέει, από πού προέρχεται. Αυτός ο οποίος μιλάει έτσι για τον ΠΑΟΚ θα αναφερθεί στην εκπομπή και αν δεν το κάνω εγώ θα το κάνει ο κόσμος. Έτσι, απλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν το θέλω. Όχι βέβαια. Θεωρώ βέβαια, ότι θα υποτιμήσω εσάς. Όχι, είναι σαν να υποτιμώ εσάς. Δηλαδή, να βγω να σας πω ψηφίστε τον τάδε. Ξέρει ο κόσμος ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για αυτό που αγαπάμε. Θα περιμένουν εμένα να το πω. Δεν χρειάζεται. Άστο, δεν χρειάζεται. Ούτε θέλω κιόλας, ναι. Τώρα πρέπει μετά τον μπαμπά που βγήκε το τραγούδι, πρέπει να βγει το ξεβράκωμα. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είναι ο αποκλειστικός συνεντευξιαστής του κύριου Μαρινάκη. Με ποια ιδιότητα, όχι, ρε παιδί μου. Όχι, και περίμενε και Χατζηνικολάου στο ραδιόφωνο, ξεχνάς. Καλά, ο Χατζηνικολάου είναι εντάξει. Σε παρακαλώ, η πιο δύσκολη ερώτηση ή τι φανταστικός που είσαι. Ναι, ναι. Ο κύριος Σρόιτερ, λοιπόν, ως τι βγαίνει ο Μαρινάκης. Δηλαδή, ως δημοτικός σύμβουλος, ρε παιδιά, έχει 3 εκατομμύρια δημοτικούς σύμβουλους η Ελλάδα. Να βγουν όλοι. Γιατί δεν βγαίνει ο Μαρινάκης. Αν μπούμε σήμερα σε μια καφετέρια και πούμε, παιδιά, τι κατεβαίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, μόνο εγώ και εσύ δεν θα είμαστε. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε. Εννοείται. Δηλαδή... εννοείται. Γιατί δηλαδή να βγαίνει μόνο ο Μαρινάκης. Έλαντε. Επίσης, Κωστή, επειδή βλέπουμε ότι ενώνονται αυτοί ξανά για να προσπαθήσουν, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ είναι πανίσχυρος και εδώ φτάσανε να τα κάνουν με όλους, με ξένους, με Άγγλους, με Γάλλους, με Πορτογάλους, όπως έλεγε και στον Καραγκιόζη, αν θυμάσαι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Όλοι εναντίον αυτής της τεράστιας ομάδας, η οποία λέει, καλά είναι δυνατόν, λέει ο Περέιρα, υπήρχε, λέει, στο γήπεδο και ο Διαμαντόπουλος. Ξέρεις ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος, αυτός που δεν έδωσε το πέναλτι στο Ζαμπά με τον Όφη. Αυτό να θέλανε. Αυτό που τον πήγε καρότσι, ο τερματοφύλακας του Όφη, τον πήγε από το Ηράκλειο στα Χανιά. Τέτοιους θέλουν. Ξεβρακωθείτε, παιδιά, βγάλτε τα όλα. Βγάλτε τα όλα, δείξτε ποιοι είστε. Δείτε ότι χωρίς επένδυση στη συμμορία, χωρίς επένδυση στο Θωμά, χωρίς επένδυση στο παρακράτος ή στο παραποδόσφαιρο, δεν μπορείτε. Εμείς θα επενδύουμε στο ποδόσφαιρο, θα κάνουμε ομαδάρα. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπε ο Ιβάν, αν πετύχει και αυτό το στόχο, θα είναι ο απόλυτος εξυγειαντής του ελληνικού αθλητισμού, Κωστή, να φέρουμε, λέει, και τον κόσμο στα γήπεδα. Έτσι. Την ίδια αυτό ώρα θέλω που στο μυαλό του. Αυτός που ζητούσε που ζητάει το ΒΑΡ 3 χρόνια και είπε να το πληρώσει κιόλας. Και οι άλλοι μέσα σε μια εβδομάδα θέλουν να το απαξιώσουν. Σε μια ώρα. Οι άλλοι φαγώθηκαν να φύγει ο Περέιρα, γιατί ο Περέιρα δεν σηκώνει τα κινητά. Ο Περέιρα είναι δύσκολος και δυσπρόσιτος και θέλουν να βάλουν δικούς τους, θέλουν να βάλουν κομμίνιδες, να μπορούν να τους γλεντοκοπάει ο Θωμάς και ο κάθε Θωμάς. Τον Τριτσόνι, τον Τριτσόνι. Και να ξέρεις
ότι θα τον φάνε τον Περέιρα στο τέλος. Εντάξει, ας τον φάνε. Ας έρθει κάποιος άλλος ξένος όμως. Άμα θέλει η FIFA και η UEFA το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μα τόσα χρόνια, Χρήστο μου, έτσι είχαν μάθει. Όταν είσαι τακτοποιημένος, όταν είναι μοιρασμένη η πιτούλα μια χαρά και σου κάνουν τα χατήρια και αλλάζει αυτό το πράγμα, γίνεται rotation, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος και ξαφνικά έρχεται ο άλλος από το πουθενά. Αυτός που μέχρι προχθές το χτυπούσαμε στην πλάτη και λέγαμε τι συμπαθητικός που είσαι. Τι συμπαθείς που είναι ο Πάγα, άρα να ήσταν ισχυρή. Να λοιπόν που ήρθε και σας γλεντοκόπησε. Και αυτό δεν μπορεί να το μόνο η αρχή. Ποτέ. Έτσι, είναι μόνο η αρχή αυτό, αυτό που είπε ο Ιβάν. Αυτό τους τρομάζει αδερφέ. Δεν είναι μια, το ξέρω ότι είναι φωτοβολίδα. Τη ΣΑΕΚ πέρσι. Ήταν πρόσκαιρο, ήταν κλεμμένο, ήταν με λαμογιά. Κανένας δεν φοβήθηκε ότι, μάλλον κανένας δεν κατάλαβε ότι ξεκινάει μια δυναστεία. Ότι ξεκινάει κάτι το οποίο θα έχει χρόνο μπροστά. Έτσι ήταν ευκαιριακό, ήταν και αποδείχτηκε, γκρεμίστηκε. Πώς πω το διαφορά. Τίποτα, εμείς Κωστή μου θέλει να είμαστε συστρατευμένοι, να έχουμε καθαρό μυαλό, να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι εχθροί μας, ποιοι είναι οι δούροι ήπιοι που πάνε και προσετερίζονται και πάντα είναι δίπλα σε οποιοδήποτε εχθρό εδώ στην πόλη που... και να τους έχουμε πάντα κατά νου. Πάντα. Τραγικό, τραγικό. Κατάλαβες για ποιον λέω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Φιλιά πολλά. Κωστή μου, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Λέει ούτε εγώ Κωστή δεν αντέχω πλέον να ανέβω τόσες σκάλες. Άσε που τη θεωρώ και χρυσούζει και ομάδα. Λέει Νανά για τον Άγιαξ. Μακριά από τον Άγιαξ, παιδιά. Ο Άγιαξ είναι έτσι. Είδατε πως αλλάζουν την μπάλα. Μακριά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Έλα στράτε. Λοιπόν, εμένα θα με επιτρέψεις με το θάρρος που έχω σαν ακροατής μετά από αρκετά χρόνια ας πούμε, που σε ακούω να πω εγώ ποιον θα ψηφίσεις. Ναι. Και εσύ και όλοι για το Δήμο Θεσσαλονίκης, μιας και την χάνω και εγώ Δήμο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ψηφίσεις το Δίνα. Όχι τον Τάδε. Γιατί όλοι λένε τον Τάδε, το Δίνα. Ναι. Ο Δίνα, το Δίνα το γράφουμε με γιώτα, είναι από το Δίνο. Έψιλον γιώτα, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ λέω να το γράψουμε με γιώτα από αυτός που δίνει, γιατί τώρα στις βουλευτικές είδες, άρχισε, χαμός γίνεται. Και φαντάζεσαι τώρα να υπάρχει υποψήφιος, ξέρω εγώ, Δημήτρης Δίνας. Και να βγει να πει ευχαριστώ για τη στήριξη. Πρώτο φαβορή, ευχαριστώ για τη στήριξη στον Κωστή τον Τσαρό. Χωρίς την αμέριστη συμπαράστασή του, κάτι αρρωγό στον πολιτικό έχουμε μου αγώνα. Δημοτικούς συμβούλους. Έχουμε παντού. Ούτε, να σου πω την αλήθεια ότι και δεν ξέρω και με ποιους κατεβαίνουν. Ο Θόδωρος Αλεπίδης στην Καλαμαριά που είναι άρρωστο παοξάκι και στο βόλεϊ. Ο Κωστάρας ο Νίκος που τον ξέρατε από τα ραδιόφωνα. Αν με ρωτήσεις με ποιους κατεβαίνουν, δεν γνωρίζω να σας πω. Ξέρω ότι είναι φίλοι μου, ξέρω ότι είναι καθαροί και έντιμοι. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Παρισόπουλος, ο Γιώργος. Δηλαδή, αυτοί είναι παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί, που γνωρίζω ότι αν είναι καθαρά παιδιά ή αν είναι ευκαιριακά, χωθήκανε να πάρουν ένα γαρτζιλίκι. Τους ξέρω, ας πούμε, δεν θα πω. Αλλά προπαγάνδα, ψήφισε αυτόν, μην ψηφίσει εκείνον. Νομίζω ότι υποτιμώ τον άλλον, καταλαβες. Δεν είναι μόνο ότι το υποτιμάς, είναι και αθέμητο. Θα ήταν αθέμητο. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό. Θα ήταν και αθέμητο εκ μέρους σου. Ω δημοσιογράφος, επειδή έχεις ένα βήμα, δεν μπορείς να διαμορφώνεις την κοινωνία. Ένα είναι αυτό. Και επίσης ξέρει ο κόσμος ότι δεν τα παίρνω. Είναι και αυτό. Δηλαδή δεν τα παίρνω για να πω. Έχω αυτό το χούι. Λοιπόν. Πέρα από την πλάκα τώρα, στις εκλογές και τις βουλευτικές και τις που θα γίνουν αργότερα και τις Ευρωβουλής και τις δημοτικές. Κανονικά το κριτήριο δεν θα έπρεπε να είναι ούτε το οπαδικό ούτε το... Κανονικά ναι, αλλά... Δυστυχώς, αλλά όμως... Δυστυχώς όμως επειδή δεν έχουμε μέλλον από πουθενά στις βουλευτικές κυρίως, γιατί στην Ευρωβουλή και στις δημοτικές κάτι μπορεί να αλλάξει. Επειδή στην Ευρωβουλή, επειδή στις βουλευτικές δεν έχουμε μέλλον, ένα κριτήριο ψήφου, επειδή είτε έρθει ο ένας είτε έρθει ο άλλος τα ίδια... Ναι, το πω. Ναι, επειδή κάποιοι μπορεί να τρώνε πρωινό, τα ίδια θα έχουμε πάλι. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο γνώμονας του να βάλει στην ομάδα σου σαν σκεπτικό το πώς θα ψηφίσει είναι και θεμητό. Πρόσεξε. Το να ανεγερθεί η νέα τούμπα δεν αφορά μόνο το στενό πλαίσιο ή το κομμάτι της δικής μας ας πούμε καλοπέρασης ή του δικού μας βίτσιου να δούμε ένα νέο γήπεδο. Αφορά την πόλη όλη, θα είναι ένα στολίδι, θα είναι ένα τεράστιο κομμάτι για το μέλλον και το παρόν της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, όλη την πόλη. Είναι τεράστιο. Πρέπει να τους το πούμε να το ακούσουν.
Ποιος σου είπε ότι ενδιαφέρονται ακόμα και οι Πέριξ, ακόμα και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της πόλης. Εντάξει, εγώ λοιπόν... Εσένα ποιος το είπε? Εγώ όποιον θελήσει να βάλει εμπόδια, όχι να κάνει παράνομα πράγματα. Δεν θέλουμε τίποτα παράνομο να κάνουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τους άλλους. Εγώ όποιον λοιπόν μου βάζει εμπόδιο, δεν μπορώ να τον θεωρήσω φίλο μου. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Ασχέτως με τις εκλογές ή όχι. Και πριν τις εκλογές το ίδιο έλεγα, ας πούμε. Δεν θέλω, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι. Δεν είπαμε να βρουν εκεί τον τάφο του Μεγαλέξανδρου και να πάμε να χτίσουμε το γήπεδο. Που δεν υπάρχει περίπτωση. Παρεπιπτόντως βρήκαν στην πλατεία Ελευθερίας αρχαία χθες. Εδώ που γίνεται στο πάρκινγκ. Έτσι. Εκεί δεν υπάρχουν αρχαία, γιατί όταν έγινε η ιστορία με το κολυμβητήριο, όταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες φτιάξαμε τη θύρα 1, αυτά κτλ., δεν βρέθηκε τίποτα. Τώρα, άμα μεταφέρουν και βρούνε την τσάντα του Μεγαλέξανδρου που πήγαινε στο 104 Δημοτικό Σχολείο και στο Τενεκεδένιο, να πούμε, επειδή ερχόταν ο μπαμπάς Φίλιππος και έκανε κάτι εξτραδάκια στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Να πω δύο πράγματα για να κλείσω πολύ γρήγορα. Επειδή έτυχε για το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ να βρεθώ σε διάλεξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Αρχαιολογίας. Ναι. Επειδή ρώτησα και τον πρίτανη του τμήματος, ο οποίος δίδασκε εκείνη την ώρα σχετικά με τα αρχαία του γηπέδου του ΠΑΟΚ, μου λέει ότι στην Ελλάδα, λέει, υπάρχουν τόσοι πολιτιστικοί και πολιτισμικοί θησαυροί που οτιδήποτε βρεθεί σε εκείνη την περιοχή αποτελεί ίσονο σημασίας, λέει, και δεν χρήζει καμίας μνήμας, καμίας αναφοράς. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, να ξέρεις ότι έχουμε δήλωση Ζωζό Σαπουτζάκη. Ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν στην Αμφίπολη. Ήμουνα εκεί, στην κηδεία. Ήμουνα στην κηδεία. Γεια σου Στράτο! Γεια σου Στράτο! Παιδιά, αλήθεια δεν το πιστεύουν. Αλήθεια δεν ξέρω. Έτσι, ο γιος του Δημοκράτη, που τον ξέρω το Δημοκράτη, ο Παπαδόπουλου είναι ένα κόσμημα για τον ΠΑΟΚ, για τον Ερασιτέχνη. Προσωπικά, έτσι, ο Παρισόπουλος ο Γιώργος, ο Αλεπίδης ο Θόδωρος, ο Κωστάρας ο Νίκος, δεν ξέρω καν σε ποια περιοχή είναι, ξέρω ότι είναι άνθρωποι, τους γνωρίζω ρε παιδί μου. Αν αύριο πω ότι κατεβαίνω εγώ, έτσι, με ξέρουν και αυτοί, που δεν υπήρχε περίπτωση, που εννοείται ότι μου είπαν, έτσι, δεν χρειάζεται να το πούμε, βλέπετε αυτή τη φορά είναι ο χαμός. Άλλο αυτό, να πω ότι τον τάδε τον ξέρω. Και άλλο να πω και να σας πω, ψηφίστε τον τάδε ή μην ψηφίζετε εκείνον. Επειδή είναι περίεργες μέρες και δύσκολες. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Να σας πω το εξής. 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο. Στο ωραιότερο καφέ μπαρ ρέστοραν της πόλης. Δίπλα στο κύμα. Στον απόϊχο μιας μαγικής χρονιάς. Στον απόϊχο ενός... Double, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια εκπομπών. Χθες κάθισα και μέτρησα. Χωρίς τις Πέμπτες τα ευρωπαϊκά, χωρίς περιγραφές αγώνων τις Κυριακές, χωρίς διπλές εκπομπές που κάναμε κάποιες στιγμές. Μόνο το 8-10 είναι 5.000 εκπομπές. 10.000 ώρες στον αέρα. Τις γιορτάζουμε... Αυτές τις ώρες, αυτά τα 20 υπέροχα χρόνια που περάσαμε από διάφορες καταστάσεις, τα γιορτάζουμε μαζί στον Όμιλο. Ευχαριστούμε τον Όμιλο που ανοίγει το μαγαζί του σε εμάς 10 Ιουνίου. Ευχαριστούμε την ψυχάρα που λέγεται Τέλης Περγαμινέλης, αδερφός, μπασκετικός, χρόνια φίλος, που έχει την πιο καθαρή, την πιο νόστιμη πίτσα στην πόλη. Τη Fresh Day στη Συνδίκα 22. Πέτρου Συνδίκα 22 και θα φέρει πίτσες για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε το Manolias Fresh που θα φτιάξει τα γλυκά στην Παναγή Τσαλδάρε 33 ακριβώς απέναντι το Μανολόπουλο, που θα φέρει και κάκια, που θα φέρει ζαχαρόπασης κτλ. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη και τη βιοτεχνία του που θα τυπώσει μπλουζάκια ειδικά για την περίσταση. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Βαγγέλη από τη Λαδόκολα που έφτιαξε παραπάνω μπλούζες για να μπορούμε να έχουμε να δώσουμε μπλουζάκια ζουμουσού. Από τη Λαδόκολα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Καρυπίδη που θα έρθει να το στήσει τα ηχητικά, την εταιρεία του. Προτζέκτορες, μικρόφωνα αυτά και τα λοιπά, ηχεία, τον Ατάλο. Και βέβαια, όπως είπαμε, τη Χάινεκεν και την Αθηναϊκή Ζηθοποιία, γιατί θα έχετε την πρώτη μπύρα δωρεάν, θα έρθουν οι φίλοι μας όλοι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόσκληση σε κανέναν. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή, γι' αυτό και δεν δίνουμε προσκλήσεις να πάμε τι, σε VIP καταστάσεις. Οι ακροατές μας είναι οι VIP. Αυτοί είναι.
που μας ανέβασαν στην κορυφή, αυτοί είναι που μας αγαπάνε τόσα χρόνια, αυτοί είναι που μας ακούνε, μας ανέχονται με τα καλά μας, με τα στραβά μας, στις καλές μέρες, κακές μέρες, και είναι δίπλα μας όχι απλά με απόλυτη αφοσίωση όπου και αν πήγαμε, γιατί αυτά τα 20 χρόνια είναι 4 ραδιόφωνα. Λίγα στην ουσία αν σκεφτείς. Δεν είμαι από αυτούς που φεύγουν γρήγορα. 7 χρόνια στον 103, 5 χρόνια στον Αντένα, 5 χρόνια στον Αρένα. Δεν μ' αρέσει να φεύγω γρήγορα. Δεν θέλω. Δένομαι. Και κάθε φορά λέω αυτή τη φορά θα είμαι ψυχρός επαγγελματίας. Κάθε φορά που πάω λέω αυτή τη φορά μη δένεσαι, μη δίνεσαι, λέω κάθε φορά. Α, δεν μπορώ. Είναι πώς είναι το χαρακτήρα. Περνάει λίγος καιρός και μετά γίνεσαι ένα πράγμα. Πώς να μην γίνεις. Σας λέω μόνο ένα πράγμα έτσι για να... ένα παρασκήνιο. Χαλάσαν τα ακουστικά που είχα τα τελευταία 8 χρόνια. Τα ακουστικά μου, έχω ακουστικά που τα φέρνω μαζί μου, ας πούμε. Δεν έχω, επειδή είμαι λίγο περίεργος. Να με σφίγγει στα αυτιά, να στο κεφάλι να μην ακουμπάει στέκα από πάνω, να το καλώδιο, να αυτό, να είναι βαριά, να είναι ελαφριά. Έχω συνηθίσει ένα συγκεκριμένο ακουστικό. Πήγα λοιπόν εκεί που είχα πάρει τα ακουστικά, γιατί χαλάσανε στους τελικούς, στα μάτσα αυτά και τα λοιπά, τα πέταξα, σπάσανε. Χαλάσανε κάποια στιγμή. Πάω στο μαγαζί, μου λέει φίλος, αυτά έχουν να βγουν, λέει, πόσα χρόνια, πού τα θυμάσαι, λέει, αυτά τα ακουστικά. Έψαξα, βρήκα από το διαδίκτυο, μου τα στείλανε, τα πήρα. Ήρθε λοιπόν το καινούργιο ακουστικό, το φοράω, το παλαιό λοιπόν, δεν μου πήγε η καρδιά να το πετάξω. Τα είδα ξεφτισμένα, καθημαγμένα, κομμένη άκρη από το καλώδιο, χαραγμένο από το τάδε μάτς πέρσι, ας πούμε, που τα πέταξα, στο ταβάνι τα πέταξα με την Σερπαντίνα του Γκάρθια, και δεν μου πήγε η καρδιά, ρε παιδιά, να τα πετάξω στο καλάθι, το πιστεύετε? Τα έβαλα στο κουτί από τα καινούργια ακουστικά και τα έβαλα σε ένα ντουλάπι, γιατί μαζί τα βιώσαμε όλα αυτά, με αυτά τα ακουστικά. Σας λέω τώρα, άντε σου. Η μάνα μου φώναζε, και αυτό θα το κρατήσεις! Μα αυτό είναι, τι τις θες, γιατί τις κρατάς τις εφημερίδες τις παλιές? Θα γεμίσουμε μύγες στο πατάρι. Μάνα, μην πειράζει τίποτα. Αυτά τα περιοδικά με τα αυτοκολλητάκια, τι τα θες? Φιλιά στον Γιώργο και στην Πανίνη. Περιμένω άλμπουμ να δώσω στον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και μπαίνουμε λοιπόν με πολύ ήθος στο τελευταίο 20 λεπτό. Μπορεί αυτό τώρα να μην έχει... Καταρχήν μπορεί να μην είναι ζεμπέκικο. Τι, δεν δίνει ένα 0-5 να είναι ζεμπεκιά? Ρένα. Τάλμα. Το καινούριο πρόσωπο. Το καινούριο πρόσωπο. Ούρθε στην παρέα. Ούρθε στην παρέα. Ολιβέιρα. Με κοιτάει περίεργα. Με κοιτάει παράξενα. Με κοιτάει ωραία. Ωραία. Για τον Ολιβέρα, αυτός είναι το καινούργιο πρόσωπο. Δεν το ξέρα, σήμερα το γνώρισα και με συγκλονεί. Μείνε κι εσύ, θα τα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρούμε. Παραγγελιά Σωτήρης Δασκαλάκης, πόσο ήθος έχεις? Πόσο ήθος μπορεί να έχεις? Αλλά, κάτσε λίγο να ρίξω μια στροφή. Να σου πω μια μαλαμπίμπι. Τόσες έχουμε πει εξάλλου τόσα χρόνια. Αλλιώς χορεύω τώρα που είμαι ταπλούχος. Γενικά όλα τα κάνω. Δεν περπατάτε αλλιώς. Δεν κοιμάστε αλλιώς. Δεν ξυπνάτε αλλιώς. Καταρχήν ξυπνάτε και λέτε έγινε 100% παιδιά, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε σκεφτεί. Έστω μία στιγμή, ρε παιδιά. Σας είπα ότι ακούω το ξυπνητήρι, ξυπνάω και λέω όχι ρε μπίμπι μου. Παιδιά, άμα σας πω τι όνειρο είδα, ότι πήραμε αίτητη πρωτάθλημα, αίτητη, μετά την κλοπή την περσινή επιστρέψαμε και πήραμε αίτητο πρωτάθλημα κόντρα σε όλους και πήγαμε και την ΑΕΚ εκεί πέρα μέσα τρίτη φορά και κάναμε και double. Και όχι μόνο αυτό, αίτητο πρωτάθλημα με μείον 2. Και με καλύτερο ρεκόρ από την τελευταία φορά που είχε γίνει το 60 τόσο σε εραστεχνικές συνθήκες. Θα μου λέγατε, ρε Κωστάκη, παίρνεις τίποτα βαριά φάρμακα? Μη μου πείτε
Πάμε στις γραμμές. Ότι δεν νιώθω ότι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, μήπως είναι αυτό όλο ένα όνειρο. Αλλά αλλιώς περπατάμε, αλλιώς αναπνέουμε, αλλιώς δουλεύουμε, αλλιώς. Πάντα υπάρχει στο τέλος, ό,τι κάνουμε, υπάρχει ένα double. Double. Προσέξτε, μονοσύλλαβη λέξη η ρουφιάνα, έτσι, δεν πάει να τη χωρίσεις. Double, μια λέξη, μονοσύλλαβη. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όντως έχεις δίκιο, αλλά το πρόβλημα το έχω λύσει πώς. Εκεί που χτυπάει το τηλέφωνο το χτυπητήρι, έχω βάλει τη φόρτσα απέναντι. Με το που ξυπλάω, τη βλέπω, άρα λέω, αφού το έγραψα τις εφημερίδες, αποκλείεται να είναι όνειρο. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι ακριβώς. Εμέρας, έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να παίζουμε τώρα να... Δεν μπορεί. Λες όνειρο. Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις, να το βλέπεις. Ναι, τι, σοβαρά μιλάς. Όσο για όλα τα άλλα, όντως τα κάνεις διπλά. Εκτός από μερικά πράγματα. Όλα. Όλα διπλά τα βλέπω. Ναι, χωρίς να πιω. Ναι. Ή πια το νέκταρ του θριάβου. Το γέλιο το έχει ο μικρός, ο οποίος έχει αρχίσει τώρα λύθηκε η γλώσσα του και μιλάει. Που κάθε φορά που γύριζα, μπαμπά, νικήσαμε. Λέω, νικήσαμε, πουλάκι μου. Απλά του είχα πει μετά το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, την κατάκτηση. Του λέω, μπαμπά, άγησες. Λέω, άρχισε, πουλάκι μου, δεν είναι, λέω, σήμερα δεν ήταν μια απλή νίκη. Οπότε κάθε φορά μετά, δηλαδή και με το Λεβαδιακό, και με τα Γιάννενα, αλλά και στο κύπελο, μπαμπά, ήταν απλή νίκη. Σου λέει. Πόσο θέλετε να μας φερνάρετε. Πόσα θέλετε. Πόσα θέλετε. Δεν πέφτει με τίποτα, σας λέμε. Λοιπόν. Ελάτε 10 Ιουνίου να το δείτε από κοντά. Το φρόνημά μας και το ηθικό μας. Έτσι ακριβώς. Πολύ θα ήθελα να μπορούν να μας κυβερνήσουν τα πιτσιρίκια. Πάρα πολύ. Ειλικρινά μιλάω. Ειλικρινά, γιατί δεν αξίζει. Άστο να μην το πιάσω, δεν θέλω. Πρόσεξε, η νεκταρία που είναι 9,5. Έχει κι άλλα, στο σχολείο. Στο σχολείο έχει κι άλλα παιδάκια, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τις έχω μάθει. Συγκεκριμένες ομάδες δεν είναι και τόσο καθαρές. Υπάρχει παιδάκι λοιπόν στην τάξη που είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, και είχαν διάφορες αυτές. Ήρθε λοιπόν προχθές και μου λέει, μπαμπά, ο Τάσος μου είπε ότι φέτος το πήρατε, αλλά του χρόνου θα το πάρουμε εμείς. Έγινε. Εντάξει. Πες το, θα περιμένουμε του χρόνου να δούμε. Δηλαδή και τα παιδάκια και τα πιτσιρίκια μεταξύ τους μιλάνε για αυτό στο σχολείο. Έτσι, δεν μπορεί το παιδάκι να μην πάει με καμάρι τώρα, να μην πάει με φουσκωμένα τα πνευμόνια του με πάω. Το πάλι. Μακάρι να μπορούσαν να μας κυβερνήσουν αυτά κουβέντα, τα παιδάκια. Λες. Μεγάλη κουβέντα. Μακάρι. Μακάρι. Δηλαδή, το γιο του Βαρέλα τον είδες, ρε, το γιο του Βαρέλα. Τι συζητάμε τώρα. Τον είδες. Από εδώ με το πας από εκεί. Πάλι να κάνουμε. Να αρχίσουμε να μπουρκώνουμε. Ο μικρός είναι βαριά βιομηχανία. Ο παδόν, φίλε. Πού θα πας, ρε πατέρα. Φαντάζεσαι. Πες το μάνατζερ το γατάκι. Να κάτσει καλά σιγά. Μην πάω στη χώρα του Καπαμαρού να πούμε. Και του Κάντι Κάντι στην Κίνα. Κάτσε εδώ, πατέρα, που θα πας. Όσο για το τραγούδι αυτό, έχει γράψει 3 χρόνια ιστορία, ναι. Είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι και πώς και πώς το βλέπουν οι άλλοι. Εγώ πάντως βλέπω 3 χρόνια ιστορία μέσα σε αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι λίγο... Το μπαμπά λες, έτσι, το μπαμπά. Ναι, βέβαια. 3 χρόνια ιστορία. Δεν είναι. Είναι μια μικρή αφήγηση. Από την Κλοπή, ναι. Από το Βόλο, από όλα μέσα. Από όλα. Ξεκινάει από το Βόλο, από τον τελικό. Πάει στην Κλοπή πέρσι. Και λέει και την αλήθεια βασικά. Δεν είναι ψέματα. Αυτός που το έχει γράψει, όχι απλά νιώθει. Έτσι. Κάτι παραπάνω. Ναι. Το παιδί δεν ξέρω ποιος είναι. Πάντως, βγάλαμε καπέλο. Τι να λέμε τώρα. Το βγάζει το καπέλο, ιστορία έγραψε. Τελείωσε. Τι να λέω. Μου το ζητάνε, λοιπόν, φίλε, σε κάθε εκπομπή. Χθες και σήμερα. Πάμε τώρα να κανονίσουμε τις άδειες. Πάμε. Γιατί, θα σου πω γιατί. Ξέρεις ότι είμαστε με τις λεπτομέρειες κολλημένοι. Πώς το λένε, είναι το ίδιο. Ναι. Βλέπε το κόρνερ, την μπάλα που έδωσε γρήγορα για να γίνει το κόρνερ το παιδάκι με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, είδε τα πρέπει να κανονίσει.
λόγω ότι θα, οι μεταγραφές θα γίνουν όταν θα πάρει τα άδεια. Καλά, αυτά τα χρειαζόμαστε τους παίκτες λίγο νωρίτερα. Φύγε Ιούνιο. Φύγε Ιούνιο. Ναι, κανόνισε κουστή, γιατί πρέπει η ομάδα να ξεκινήσει όλοι μαζί. Μην περιμένουμε πάλι αυτόν που θα δίνει καμιά κλωστιά. Νομίζω εκεί ότι πέρσι αυτό έπαψε να ισχύει. Ναι, ναι, έπαψε, δηλαδή, το ξέρω. Κατέπεσε μία παράδοση 15 ετίας. Να ξεκινήσω τη συζήτηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αλλάζοντας αυτό το γούρι και βάζοντας το στοίχημα με το ΑΚΠΟΜ και την Ποφίλιο που μου λέγανε «Άστο ρε, θα το χάσεις ρε, δεν τα αλλάζουμε τα γούρια ρε, μην είστε χαζί, δεν αλλάζει αυτό, άστο ρε Κωνσταντίνο, δεν αλλάζει ρε, δεν, ρε πλάκα, κάνετε πλάκα, εγώ λέω αυτό και η ομάδα κερδίζει, τι με ενδιαφέρει άμα θα βάλει ο Τσούμπα ή όχι, το φιλούσε το τρίτο το καλύτερο το γκολ, το φιλούσε και το τελικό με την ψαλίδα, λοιπόν, ξάπλα λειτουργήσε ο Γίγας». Να ξέρεις, respect από τον, τον αρχηγό, από τον στρατηγό για τον γκολ. Πώς δίπλωσε, ναι, ναι, λέει, το σώμα του, ήταν από 2 μέτρα. Είδες. Τρελάθηκε. Πολύ λοιπόν, δύσκολο. Παιδιά, πολύ πάρα δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Έγινε, πάρα Παναγιώτη, σε φιλό. Λοιπόν, θα με βάλεις 4.85 με σκεμπέ τη φανέλα. Έγινε πάνω. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Εγώ, Κωστή, πήρα να σου πω να μην υπολογίσεις την πλήρωση, να ξέρεις. Μπράβο, τέλεια. Δεν θα μπορέσω. Γιατί είχες ένα άγχος εκεί πέρα, να ξέρεις εμένα να μην υπολογίζεις. Έλα, Αντώνη, εσύ είσαι, σε ακούω στο βάθος. Ποιος είναι, ρε, εγώ είμαι. Έλα, Αντώνη, τώρα σε κατάλαβα. Για πες. Τι είπα, να μην υπολογίζεις εμένα, σου φανέλα, διέγραψε με εμένα. Τέλος, σε διαγράφω. Κρακ, κρακ, χι. Σοπαλία. Τι λέει. Δόξα τω Θεώ. Προχωράμε, αδερφέ. Του χρόνου έχει τρέμπει, φίλε. Θα σηκώσω και το Europa. Αλλά σαν τρίτος από τον όμιλο του Champions League, όχι από τον Europa. Ας σου αρέσεις. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από εκεί πρώτα, ένα εξτρά. Θα γίνει νέα Σεβίλη, ρε φίλε. Τέλεια. Τέλος πάντων, Κωστή, εγώ σε βλέπω πάλι ότι εμείς θα κινηθούμε καλά με τα γραφικά και οι άλλοι φέρνουν κάτι πιτυρικάδες. Θέλουν να φέρουν πίσω το Βράνιες και τέτοια. Είναι σαν να με λένε φέτος, πάλι πήρες πάλι το πρωτάθλημα, να μην ασχολείσαι. Αλλά πρέπει του χρόνου για μένα να μπει στο μίλιο του Champions League. Πρέπει να φύγει και αυτή η κατεμιά από πάνω. Αυτό είναι το επόμενο βήμα και βήμα που θα γίνει σωστά, όχι ευκαιριακά. Και την άλλη φορά που το σούτ του Στόχαν πήγαινε λίγο πιο αριστερά θα ήμασταν, αλλά δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι. Εκείνο με το σούτ του Στόχαν ήταν τελείως συγκυριακό. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, τι έτυχε, τιμωρήθηκαν οι άλλοι, αποκλείστηκαν, έκανε. Και να σου πω και την αμαρτία μου, Κωστή. Και πέρσι να περνούσαμε, δεν θα το ευχαριστούμε που θα θέλαμε, γιατί θα ήταν όλα μας τα μάτια για το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Τώρα έχοντας ανοίξει αυτή τη βαλβίδα από συμπίεσης, ναι, βγήκε αυτός ο καημός, έτσι. Και ξαναλέω, δεν τελειώσαμε, αρχίζουμε τώρα. Ναι. Το λέω συνέχεια γιατί δεν μ' αρέσει ο έτσι. Τώρα όμως το μυαλό μπορεί να είναι και εκεί. Επειδή εσύ έχεις τη γιαγιά, ας πούμε, εγώ είμαι, θα σε κάνω εγώ το medium και σου πω ότι ο όμιλος του Champions League είναι Real Madrid, Arsenal και Σαχτάρ. Real Madrid, Arsenal και Σαχτάρ. Να ξέρεις! Να σε πάρω στο γραφείο, να πούμε! Να σε έχω συνεργάτη! Και θα βγω τρίτος. Αυτοί που θα περάσουν θα είναι η Arsenal με τη Real Madrid. Αύριο θα μου πεις τα σκορ. Φιλιά! Γεια σου, Αντουάν! Γεια σου, Αντουάν! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να ξαναπώ για τελευταία φορά. Να ξαναπώ. Κληρώνουμε 5 συλλεκτικά τισέρτ. Πάω κανόβερο. Υπέροχα. 2019. Γράφει επάνω Champions. Γράφει Proudness. Έχουν υπέροχα πράγματα φτιάξει τα παιδιά. Ένα καταπληκτικό τισέρτ. 5 τέτοια θα κληρώσουμε σε λίγο. Καλημέρα. Έλα, μ' ακούς. Καλώς το παιδί. Καλώς καλημέρα, ταμπλούχε. Καλώς τον ταμπλούχο. Τι κάνεις. Βαγγέλης από Πλαγιάρη. Γεια σου, Βαγγελάκη. Βάλε με καταρχήν στην κλήρωση, γιατί είδα χθες τη φωτογραφία της μπλούζας και τρελάθηκα. Πέροχη. Extra large νούμερο. Extra large. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. Θέλω να κάνω αφιέρωση ένα τραγουδάκι. Πες μου λίγο παπά πάλι, Βαγγέλης. Έλα. Βαγγέλης Πλαγιάρη. Ναι, ναι, 760. 760. Ωραία. Θέλω να μου, αν γίνεται προς το τέλος της εκπομπής, να πετάξεις ένα τραγουδάκι έτσι αφιερωμένο. Από τι ύψος θα το πετάξω, πες μου για να ξέρω αν θα σκάσει. Τώρα εντάξει, τώρα εμείς είμαστε τόσο ψηλά που δεν μπορώ να υπολογίσω το ύψος. Τι να σε πω τώρα. Αγόρι μου, φτερά στα πόδια μας. Πες το τραγουδί. Το Μπαμπά. Ναι. Αυτό το hit που βγήκε του καλοκαιριού. Το βάλαμε νωρίτερα.
Α, το βάλαμε. Ήμουν στη δουλειά και δεν μπορούσα να σ' άκουσα. Τώρα έχω ένα διάλειμμα, γι' αυτό σε πήρα. Okay. Αλλά μου το έχουν ζητήσει άλλοι 10, φίλε. Οπότε μάλλον με αυτό θα φύγουμε. Ωραία, μου το έχουν ζητήσει αυτό άλλοι 10. Θα το αφιερώσω εκεί σε κάτι. Κατάκια. Μικρούς που μικραίνουν κάθε μέρα την ομάδα τους με αυτά που κάνουν. Έτσι. Έτσι να πάθουν και ακόμα δεν έχει τελειώσει η τιμωρία τους. Έχει ακόμα και άλλα χρόνια μπροστά. Η δεν τιμωρία είναι, θα είναι πολύ βαριά. Σας τι γίνεται, Ευαγγέλη. Δεν είναι μόνο ότι μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ με τους τίτλους, με τη συμπεριφορά του, με την προσφορά του, με την αντίδρασή του στην κλοπή, με τη συσπήρωσή του, με όλο. Είναι ότι μικραίνουν και οι άλλοι ταυτόχρονα. Αυτό ναι, αυτή είναι με αυτά που κάνουν, με αυτά που κάνουν, μικραίνουν οι ίδιοι το όποιο μέγεθός τους. Μικραίνουν την ιστορία των ομάδων τους. Αυτό ακριβώς. Τη μικραίνουνε. Αλλά αυτά αξίζουνε, αυτά να πάθουνε. Και τρίτο σημαντικότερο, την Κυριακή, να μην ξεχνάμε γιατί είμαι και πόντιος, τη 19η Μαΐου. Και αυτά τα είπαμε. Μπήκες αργά στην παρέα μας σήμερα. Τι να σε κάνω, φίλε, στη δουλειά μου, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Πειράζει, δεν να ακούσω. Τώρα προλάβα και πήρα. Δεν πειράζει, αδερφέ μου. Απλά τα είπαμε, θα ασχοληθούμε εκτενέστατα την Δευτέρα που θα είναι η επόμενη μέρα, αφού Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή. Άντε, μακάρι να μπορέσω να σε ακούσω την Δευτέρα. Φιλιά πολλά. Αυτά, την καλημέρα μου. Φιλιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι μπορώ να συνεισφέρω κι εγώ για το πάρτι, Αλέξη μου, τίποτα. Τίποτα. Τα αδέρφια μας στην Κύπρο, τι να συνεισφέρεις. Σχέδιο για τα μπλουζάκια που θα τυπώσει ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης έχουμε. Έχουμε, το έχουμε δώσει. Σε ευχαριστούμε μόνο που το λες. Μόνο, παιδιά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς στην διάρκεια της εβδομάδας ή να δώσετε να κληρώσουμε μπλουζάκια όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές από Λάρνακα, εδώ είμαστε. Ευχαρίστω. Αλλά στο πάρτι τα έχουμε τακτοποιημένα όλα. Πάμε να πάρουμε. Ευχαριστώ πάντως μόνο και που το σκέφτηκες, μόνο και που το πρότεινες. Είσαι συγκινητικός, είσαι αδερφός. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές γιατί πρέπει να κληρώσουμε και τα μπλουζάκια. Καλημέρα σας! Ναι! Κουκουβάγια, επόμενος. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Κλείνεις εσύ σήμερα! Φινάλε! Φινάλε, φίλε, λαϊκός! Βγαίνεις με. Βάλε 283 για τις φανέλες, μην ξεχάσουμε. Ωραίος. Κωστή, ναι. Ξέχασε την όλη Καντουρί και την τριαντάρα που έβγαλε στο Μάτος που έκανε την ασίστ του Σφιντέρση με τα Γιάννα, φίλε. Είπα τις τρεις φάσεις μου ναι, στο μυαλό. Όχι, Κωστή, ναι, ναι. Μπορεί να μην, είχε, να μην τα φανταζεί ναι, 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 ναι. Αλλά σωστό. Έφαγε πολύ ξύλο, έφαγε πολύ ξύλο έφαγε. Και βοήθησε και αυτός. Και αυτός έβαλε ένα λιθαράκι. Στέλιο, από τον Καντουρί με την ναι. παρουσία σε Νάπολη και Τωρίνο περίμενα πολλά περισσότερα. Όμως, απλά έφαγε και αυτός πολύ ξύλο. Έφαγε, φίλε. Και, πολύ ξύλο. Και τραυματισμούς πολλούς. Αποδείχθηκε ναι. αρκετά επιρρεπής. Αλλά σωστά βάζεις. Πέρα από τη σέντρα στο Χαριλάου, πέρα από τον γκολ με τον Πανιόνιο, πέρα από το περπάτημα στα χιόνια στην Τρίπολη, βάζουμε και τη σαραντάρα μπαλιά όντως. Ναι, κομβικό γκολ εκείνο που κερδίσαμε. Γιατί ήταν και στα τελειώματα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν... Εκεί η μπαλιά με τα Γιάννενα που ναι, με το Σφιντέρ και ναι. τον γκολ που ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι είναι που είναι οι δικές μας ομάδες και ναι. το κερδίζαμε εύκολα. Άρα. Έτσι. Πού είναι όλοι αυτοί επίσης, πού κρύφτηκαν όλοι αυτοί. Τα κουνάβια. Πού είστε, γιατί κρυφτήκατε κάποιοι, γιατί δεν βγαίνετε έντοιμα να πείτε ότι κάναμε λάθος, ότι μετανοούμε, γιατί δεν βγαίνετε να ζητήσετε μια αντρίκια παντελονάτη κακαλάτη συγγνώμη. Γιατί κρυφτήκατε ρε παιδιά, περιμένετε την πρώτη στραβή για να βγείτε. Και το νου σας ρε μάλια από εδώ και στο εξής θα το λέμε. Συνέχεια, άκου. Ναι. Έτοιμο το, για το καλοκαίρι, προσέξτε. Ναι, επειδή, Κωστή. Ναι. Το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει και γιατί θα έχουμε πολλά εμπόδια στο γήπεδο άμα βγει κάποιος συγκεκριμένος κύριος. Το νου σας ρε μάλια, εσείς που ψηφίζετε Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει. Δεν τέσσερα χρόνια, πέντε πόσο είναι η θητεία, θα μπλέξουμε. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, έτσι, εμείς δεν λέμε πολλά. Το νου σας ρε μάλια, εσείς που ψηφίζετε εκεί. Έτσι. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Φιλιά πολλά. Έγινε, τα λέμε, Κωστή, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Τελάρα. Λοιπόν, τέλος. Μαέστρο, δώσε. 1 με 68. 5. 7. 11. 20. 30. Και 46. Βάλε μπαμπά, επειδή μου χαμός γίνεται. Το βάλαμε, το ξαναβάλαμε. Ρε παιδιά, είναι υπέροχο. Να το ξαναβάλουμε. Γιατί όχι, μέχρι να βρω τα ονόματα και να τα πω. Και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά. Είσαι του πριγιο και του άκουμε. Δεν μπορώ, παιδιά. Όσες φορές πρέπει να το έχω ακούσει από χθες. 30 φορές. Έχει πάρει και το ύφος. Το τρίτο στη σειρά.
σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Μη με λέτε μπαμπά, μη στα παιδιά του Πελκά και του Ζαμπά. Μη με λέτε μπαμπά, του Πασκαλάκη και του Μάτος παιδιά. Μάθετε το καλά, μη τα σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Λοιπόν, μπλουζάκια, Χαριστός Δημήτρης σε 2.22 είναι ο ένας. Κάτσε να τα σημειώσω γιατί σήμερα λείπει η Μαριλής. Περίμενε, Χαριστός Δημήτρης. Άνοιξε το, άνοιξε το, να ακούγεται. Λοιπόν, Βαγγέλη σε 7.60 είναι ο δεύτερος. Αλήθεια, λέει. Πάμε παρακάτω. Πλιασάς Χάρης 2.25. Χούλαρτς. Ερινέλης Πάρης, 7.64. Γεια σου Πάρη. Δου μου, δου που μου του. Δεν πέφτει με τίποτα, σωστός. Κι άλλη μία. Και ο Παύλος, έξτρα, έξτρα λάρτς. Ποτέ δεν κορώσα δερβίση. Είτε κατεβήκα με στήση. Τα VIP είχα γεμίσει. Αυτοί οι πέντε. Έβγαλε ο άκμου πίστολη. Θέλανε τον Βαρναδούν όλοι. Έκανα τον τάπου στα ίσα. Του χρόνου πάλι είναι αγάπη. Το τρίτο στη σειρά και με φωνάζουν μπαμπά. Χορηγός δεύτερης ώρας Λαδόκολα. Από τον Κορδολιό στο Καρμάγκιο. Όχι μόνο αυτό. Σας λέω και Κλιμάρτ. Ο άρχοντας του κλιματισμού. Αυτός ξέρει τι και πώς. 9-17-46 και φοροπρόβλεψη 22-50-02. Βενιζέλου 50, τα πάντα. Τα πάντα για την εφορία. Από θενές και περισσιολόγια και σούξου μούξου. Στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο 705-750 τη Λιβεριά. Πεντανόστιμα φαγητά, πεντανόστιμα γλυκά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Να περάσει το όμορφο το Σαββατοκύριακο. Από συμπίεση πλέον τα Σαββατοκύριακα. Και ζούμε σου λέμε 10 Ιουνίου το πάρτι μας. Ετοιμαστείτε από τώρα. Ετοιμαστείτε από τώρα. Ελπίζουμε σήμερα να ακούσουμε το ναι και το ok από το Βαρέλα. Δεν έχεις να πας πουθενά. Δεν έχεις να πας. Φιλιά πολλά. Bye bye bye.